Φίλοι στο καναλιού, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το σημερινό επεισόδιο, εκτός ότι είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα για τα Fighting Games, έχω τη χαρά εδώ μαζί μου να έχω δύο εκλεκτούς special guests καλεσμένους. Ο ένας είναι ο Γιάννης που τον ξέρετε από άλλα επεισόδια στο παρελθόν που είχαμε καιρό να κάνουμε το Γιαννάκι. Ναι, με τον Κατσούμι Νίτζα. Χρειαζόταν. Κατά την άλλη, ο Θάνος. Θάνο, αγόρι μου. Καλά, ο Θάνος είναι, παιδιά, να το πούμε κιόλας, ήταν φίλος του καναλιού. Με συνάντησε μια μέρα στον δρόμο τυχαία και μου λέει: ρε φίλε, εσύ ο Console Hunter, θυμάσαι τότε. Ναι, τον ήξερα τον Θάνο γιατί δουλεύει σε ένα πολύ γνωστό μαζί κοντά στην περιοχή που μένω και μετά από το Θάνο από τότε. Γίναμε φίλοι, τα έχουμε πει. Μου είχε κάνει ένα τρομερό ντονέτ, θα σας δείξω σε λίγο. Έτσι. Ο Θάνος είναι πολύ καλός παίχτης σε fighting games. Είναι, ας πούμε, κατεβαίνει σε διαγωνισμούς, έχει κερδίσει αρκετούς διαγωνισμούς. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ καλή προσθήκη σαν guest για το σημερινό αφιέρωμα. Εννοείται. Έτσι. Ναι. Πού να ξεκινήσουμε τώρα για αυτό το αφιέρωμα, φίλε. Να πω, ας πούμε, τι γίνεται με τα fighting games, έτσι λίγο. Κάτι. Ναι. Για να κάνε μια εισαγωγή. Λοιπόν, εγώ fighting games πιστεύω ότι είναι μαζί. Δεν θα πω μαζί με τα αθλητικά κατά κόρον, γιατί υπάρχει πολύ φανατικό κοινό που παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι τα fighting games είναι από τα πιο παραμελημένα παιχνίδια σε fan base, δηλαδή να έχει ένα αυτό, μεγάλο, ναι, κοινό. Σνομπάρει δηλαδή γενικά ο κόσμος. Ναι, και εγώ να πω τώρα με στην αλήθεια, παρότι έχω αρκετά παιχνίδια fighting που έχουμε απλώς εδώ τραχανά σήμερα, 85 παιχνίδια παιδιά φέραμε, συνδυαστικά δικά μου και του Γιάννη και έφερε και ο Θάνος κάποια για PS4, θα τα δούμε όλα ένα προς ένα. Παρότι λοιπόν εγώ έχω πολλά παιχνίδια fighting θεωρητικά για τη συλλογή μου, ποτέ δεν τα αγάπησα πραγματικά. Πέρα από αυτό εδώ το παιχνίδι, Street Fighter 2, έτσι που έχω πει την ανάμνησή μου, ήταν το πρώτο μου arcade παιχνίδι, όχι δεν ήταν το πρώτο μου arcade, ήταν το πρώτο μου fighting παιχνίδι που έπαιξα ever. Θα πάρω κάποια fighting games, θα πάρω το Injustice, το 2, το 1, Mortal Kombat X, XL και 11, αλλά δεν είμαι φανατικός. Θα το πάρω να το έχω πίσω, να παίξω το campaign έστω. Αλλά δεν θα κάτσω να παίξω τα towers π.χ. στα Mortal Kombat, γιατί νομίζω ότι δυσκολεύει πάρα πολύ, online δεν έχω παίξει ποτέ και γενικά δεν είμαι και πολύ καλός στα fighting. Πιστεύω ότι θέλουν πολύ μαγιά και πολύ αφοσίωση. Θέλουν διάβασμα, ναι, γενικά. Αυτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Για πείτε μας τώρα εσείς τα κόλπα σας εδώ σαν ειδικοί, γιατί εγώ τώρα, εντάξει. Δώσε εσένα από τους δύο. Ωραία, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ο Θάνος που είναι και πρώτη φορά. Για πάρ' την μπάλα, ρε Θάνο. Για πες μας γενικά εσύ πόσα χρόνια παίζεις, τι πρώτο έπαιξες μικρός, πώς εξελίχθηκες. Λοιπόν, εγώ παίζω από 6 χρονών. Ναι. Ή 6-7 ήμουν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είχα πάει σε ένα ξάδερφο. Okay. Και είχα δει για πρώτη φορά, παιδί μου, το Mortal Kombat 2. Και εκεί ήταν που έπαθα τη μεγάλη πλάκα, ρε παιδί μου. Πού το είδες, σε ποιο μηχάνημα? Στο Mega Drive. Έτσι. Κλασικά, κλασικά πράγματα, ναι. Έτσι. Τέλος πάντων, και από τότε ήθελα να απλά να συζήσω με τον ξάδερφο και να είμαστε μέσα σε ίδιο σπίτι και να παίζουμε Mortal Kombat 2. Τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Να κάνουμε Fatality. Θα κάνουμε τα κόμπο, τα μπέρκα, τα ξέρεις όλα. Ναι, ήταν ένα κόψο. Ναι. Πιστεύω ότι είναι η παρέα το σωστό στο fighting. Δηλαδή ο κόσμος που το σνομπάρει, απλά δεν είχε την κατάλληλη παρέα αντίπαλο για να ασχοληθεί. Εγώ πιστεύω εκεί πρέπει να είναι το σημαντικό. Ναι, παίζει και αυτό, ναι. Αλλά μετά εσύ δηλαδή, όσο μεγάλωνες, πιστεύεις ότι αυτό ήταν το αγαπημένο σου είδος να ασχολείσαι πάντα? Ναι, ναι, πάντα. Γενικά τα fighting, ρε παιδί μου, με μαγεύανε, ξέρεις, οι κινήσεις πιο πολύ, τα super, τα combos αυτά. Γενικά ήταν για μένα κάτι, ρε παιδί μου, που εντάξει, έλεγα, οκ, okay, εδώ είμαστε. Εντάξει, μεγαλώσαμε κι όλοι με πολεμικές τέχνες, έτσι, ταινίες. Ειδικά καλά, την εποχή μας ήταν σοριδόν, Τσάκι Τσάμ, Μπρους Λι, Βαντάμ, Σίγκαλ, ό,τι... Το 90 ήταν αυτά, ήταν πάρα πολύ γενικά. Είχε πολύ πέραση τότε. Και μετά εξελίχθηκες, δηλαδή από Mortal Kombat, ας πούμε, πήρες τη μάση... Ρε παιδί μου, όσο περνάγαν τα χρόνια, εντάξει, έπαιζα διάφορα fighting, έπαιζα και Street Fighter και
Και Killer Instinct, πολύ. Και γενικά όσο περάγαν τα χρόνια δηλαδή, το έβλεπα και ήθελα να το δω λίγο πιο ανταγωνιστικά. Είναι ανταγωνιστικό. Ναι, και ήμασταν με ένα άλλο παιδί μαζί που ακόμα κάνουμε παρέα, ρε παιδί μου, και βρήκαμε ένα internet καφέ που λέγεται το Dojo. Okay. Τέλος πάντων, αυτοί το έχουν δει το θέμα ανταγωνιστικά γενικά, ναι. Επαγγελματικά, έχουν πάει έξω σε τουρνουά, ναι. Και αυτοί στην ουσία μας μάθανε αρκετά πράγματα, ρε παιδί μου. Αυτό που ήταν εδώ, στην περιοχή μας. Αυτό είναι στο Αμπελόκηπου στην Αθήνα. Okay. Απλά αργήσαμε λίγο να τους ανακαλύψουμε, δηλαδή αν θυμάμαι καλά τους ανακαλύψαμε το 12. Να, το ήταν 11, και το 11, παλιότερα όμως 11, 12, τότε το... ξεκίνησε, ήταν και παλιότερα το Dojo ή ξεκίνησε και ήταν από πιο παλιά, ήταν, νομίζω ήταν από 2008, να. Κάπου εκεί ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά όλοι οι competitive σκηνοί στην Ελλάδα, όλοι είναι μαζεμένοι εκεί, να. Όλοι οι Έλληνες παίχτες. Ναι, άρα ναι, όλοι οι top είναι... Εγώ αυτό. Παρόλο που το έχω ακούσει δεν έχω πάει ποτέ ακόμα. Εντάξει, πάντα είναι στο μυαλό μας. Κάποια στιγμή. Να τις αρπάξεις. Να τις αρπάξεις, έτσι, έτσι. Χρειάζεται. Okay. Και ας πούμε, τώρα σε μηχανήματα, σε παλιές εποχές, ποιο έχει τόσο πολύ αξιομνημόνευση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί τότε μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, το Tekken 3, ας πούμε, στο PlayStation 1. Να. Είχα πάθει μεγάλη πόρωση, ναι, που ναι, δεν ήταν τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Εσύ θυμάσαι έτσι κάτι άλλο να σου είχε κάνει μετά το Mortal Kombat τρελό κρά, ας πούμε, στο μυαλό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το Mortal Kombat με κράτησε αρκετά χρόνια. Και δηλαδή και στο γυμνάσιο, δηλαδή μόνο Mortal Kombat υπήρχε για μένα. Δηλαδή, κορεδεύα όλη στην τάξη, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Καραβάνα μεγάλη, βέβαια. Αλλά ναι, αυτό στη μεταφορά στο 3D σε ξύνησε, εμένα με είχε ξυνήσει πολύ. Δηλαδή το 4, το Gold, ποιο ήταν. Εκεί κάπου είχα ξενερώσει. Ναι, ήταν μούφα. Ναι. Αυτό. Okay. Ναι, γιατί τα κόμπο ήταν ίδια σε όλου του παίχτε. Δηλαδή ναι. Δεν είχε, είχε χαλάσει. Είχε χαλάσει πολύ. Είχε χαλάσει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και μετά από καιρό πήρε τα πάντα το πάλι. Μετά από καιρό το φτιάξανε μετά πάλι. Μπήκαν στον ίσιο δρόμο. Έτσι. Σε άλλη κονσόλα που να ακούστανε κάποιο πολύ συγκεκριμένο, α πούμε. Μετά σε πιο... μετά, ναι. Dreamcast, ας πούμε, είχες παίξει... Στο Dreamcast ένα... έπαιζα πολύ Soul Calibur, φίλε. Είχα τρελάθει με το Soul Calibur. Όλοι αυτό παίζαμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν φανταστικό. Έκανε... Γραφικά δεν υπήρχαν. Για την εποχή, δηλαδή, ήταν αντεγιά. Ναι, ναι. Soul Calibur μετράει. Σε PS2, έτσι, Tekken, συνέχεια Tekken, ας πούμε... Σε PS2, το PS2 το είχα πάρει, θυμάμαι, για το Tekken Tag το 1. Να. Δηλαδή ήταν ο λόγος που είχα πάρει το PS2, γιατί είχα το Dreamcast, το είχα πάρει πιο πριν. Ωραίος. Και ήταν ο λόγος που πήρα το PS2, ναι. Πολλές ώρες φίλε. Έχω το... και εγώ. Tekken Tag το 1, πολλές ώρες παιχνίδι. Ναι. Άπειρες. Τότε θυμάσαι που έκανε διαγωνισμό η Sony Ελλάς με το Tekken 3 και με τα μετέπειτα που γινόντουσαν σε μεγάλο θέμα. Αυτό που λες το θυμάμαι ήταν στο... όταν πηγαίναμε πρώτη γυμνασίου πήγαινα εγώ. Ναι. Και δίνανε δώρο στον πρώτο, έπαιρνε το δερμάτινο μπουφάν του Πολ. Μπράβο, και ήταν και ταξίδι, έπαιζε και ένα ταξίδι στη μέση. Έπαιζε για ένα ταξίδι ρε φίλε, αλλά αυτό που λύσαμε το ταξίδι ήταν στο Tekken Tag το 1, όχι στο Tekken 3. Θυμάμαι το λέγανε Iron Fist Tournament πάντως, σίγουρα. Ναι, 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 ακόμα έτσι. Α, έτσι ακόμα το συνεχίζουμε, ωραία, ναι. Το θυμάμαι ήταν πολύ χάμος. Εγώ τότε ήμουν αλήκειο και το θυμάμαι στα περιοδικά Games Game Pro που σπαμάνανε λέει τα μέχρι και στην εκπομπή στο Mad Games με τον Θάνο Χάτζο τότε. Και το είχε δείξει. Έδειχνε συνέχεια γιατί ήταν η εκπομπή PlayStation αφοσιωμένη, τα Mad Games τότε. Mm-hmm. Και έδειχνε και σκηνικά και όλες από τις μαζόξεις τότε που είχαν κάνει. Δηλαδή τον κόσμο που πήγαινε και έπαιζε στην Ελλάδα εδώ σε κάποια μέρη, δεν θυμάμαι πού. Θυμάμαι να βλέπω σκηνές που ήταν όλοι με τα PS1 και παίζανε Tekken 3 και λέω να πήγαινα κι εγώ. Αλλά λέω εγώ μόνο με τον Eddy έπαιζα και έκανα την κίνηση, την καβοέρα, την κίνηση. Αυτό ναι. Που έκαναν όλοι μόνο. Αυτό που έκαναν χίλιοι κύκλο να αλλάξει. Αυτό έκανα τη διάφορα. Ναι, και με λίγο και ο Σιμίτσου έπαιζα, μου άρεσε και ο Σιμίτσου, ήταν ωραίος. Εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα, από Street Fighter 2 εποχή και κάτι Mortal Kombat 3 συγκεκριμένα σε Mega Drive, έπαιξα πολύ στο Game Boy μου που τα έχω ακόμα από τότε, Street Fighter 2 και Primal Rage. Mm-hmm. Τα είχα λιώσει, αλλά θα μου πιστεύω στο Game Boy απατηλό, αλλά παρόλα αυτά με είχαν καθυλώσει, έπαιζα, τα είχα μάθει, τα είχα κάψει. Παίζανε είναι τα μόνα fighting που έχω κάψει τόσο πολύ. Και μετά έπαιξα Tekken 3 πολύ, όπως είπαμε, και λίγο Virtual Fighter 2 στο Saturn. No. Είχα δώσει εκεί πόνο σε έναν φίλο μου, πήγε να δει και παίζαμε πάρα πολύ Virtual Fighter 2 και μεταγενέστερα παιδιά άρχισα να ρεώνω, δηλαδή δεν ακολούθησα τις σειρές Marvel, όχι, sorry. Mortal Kombat δεν πήγα πιο πολύ πέρα. Έπαιρνα όμως για PC αυτά τα παιχνίδια που έχω δείξει και τα Big Box.
Street Fighter, Zero κτλ. Αλλά ξέρεις, τα έπαιρνα πιο πολύ να παίξω λίγο, αλλά that's all, δεν μπορώ να κάτι άλλο. Σίγουρα με ξαναμπήκα στη φάση με το Injustice σε PS3 360 και με Mortal Kombat X και XL. Δηλαδή, μου αρέσαν πολύ αυτά τα παιχνίδια. Εσύ. Εγώ. Ναι, πάω σε μένα. Έφτασα. Κάτσε να γυρίσουμε στο θάρρο. Πάμε πιο πολύ στις ρίζες. Έτσι, γενικά μια μικρή αναφορά. Κοίτα, εντάξει, και εγώ σε φάση ήταν που έβλεπα πολεμικές ταινίες και τέτοια και ξαφνικά ήταν πάλι σε ξάδερφο. Είχα πάει και παίξαμε Killer Instinct και Street Fighter 2 σε Super NES. Τη προδότη. Ναι, ναι, έτσι. Και εκεί είχα ψιλοπορωθεί. Μ' άρεσε το διαφορετικό του, έτσι. Δηλαδή, παρόλο που ο κόσμος το ψιλοσνομπάρει, υπήρχαν σε όλες τις γένειες, έτσι, από πάντα υπήρχαν τα fighting στη ζωή μας, δηλαδή στο gaming, στην gaming ζωή, έτσι, πάντα τα βγαίνανε. Και παλιότερα ήταν και πολύ πιο αυξημένα. Ναι. Τώρα έχουν πέσει πια, γιατί μάλλον ο κόσμος έχουν μείνει μόνο Tekken, Dead or Alive, Soul Calibur και Mortal Kombat. Αυτά θα πείτε εσείς μετά τα franchise, ναι, που έχουν ενώ παλιότερα, δηλαδή, μεγάλη πόρωση μπορώ να σου πω ότι την έφαγα στο PlayStation 1. Rival Schools, Bloody Roar. Αυτό το PlayStation 1. Dead or Alive. Το είχε ξεφτυλίσει στα beat'em up. Όχι, όχι. Το μπέρδευα fighting. Fighting. Ναι, ναι, ναι. Από μικρό το μπέρδευα. Εγώ όλο. Κοίτα, το PlayStation 1 είχε και άλλα fighting. Δεν είχε μόνο αυτά. Δηλαδή είχε και τα Guilty Gear. Δηλαδή είχε και άλλα. Ναι, ναι, ναι. Είχε και 2D και 3D, αλλά είχε τόσο πολύ πόνο στα fighting το PlayStation 1. Ναι. Και έχω πολλές μνήμες εκεί, δηλαδή ήμασταν και στη φάση της κόπιας, έτσι. Καλά, ναι. Και θυμάμαι όταν πήγαινα του λέγα fighting έχεις, μπορεί να του λέγα beat em up έχεις, αλλά αυτός καταλάβαινε. Beat em up το μπερδεύανε πάντως πολύ, και εγώ ναι, ναι. Παλιά beat em up τα έλεγα. Είναι και ξένη ορολογία και στην ουσία beat em up είναι ρίχνω ξύλο, ξέρω εγώ, ναι. Οπότε πάει το μυαλό σου και εκεί. Ναι, ναι. Εντάξει. Κοίταξε τώρα, εσύ γενικά όταν έβλεπες beat 'em up, το παίζεις γιατί γούσταρες διασκέδαση ή θέλεις να βγάλεις και μίσος απέναντι σε αυτόν που παίζεις του player? Κοίτα, και τα δύο. Και τα δύο. Δηλαδή ήταν σε φάση που λέγαμε, α, πάμε να το διασκεδάσουμε, και το βλέπαμε κιόλας με τον αδερφό μου πιο πολύ, γιατί όπως σου λέω είναι και η παρέα. Γιατί με τον αδερφό μου το διασκεδάζαμε, το βλέπαμε σαν χορογραφία, έτσι. Να κάνουμε τις καλύτερες κινήσεις, να είναι φαντασμαγορικό ο αγώνας. Να μην είναι απλά. Ήταν με ένα ξάδερφό μου, ας πούμε, είχε μάθει μία κλωτσιά. Και σε όλο τον αγώνα, άμυνα, κλωτσιά. Και λες ρε φίλε, κάνε καμιά διαφορετική κίνηση. Όχι, εκεί, εκεί. Σε νίκησα, αυτό μετράει σου λέει. Εκεί σε σπάει, δηλαδή. Είναι ο αντίπαλος που ή θα σε πορώσει ή θα σε ξενερώσει, θα σε διώξει. Και εντάξει, το βλέπαμε σαν διασκέδαση, αλλά υπήρχαν και κάποιες φορές που μπορεί να ήμουν, αλλά πάνω στο χαβαλέ, έτσι, δηλαδή με τον αδερφό μου. Ψιλοτσακωνόμασταν, πάνε να τα βρούμε εκεί πέρα, ρε. Πάνε να τα βρούμε στο Virtua Fighter. Εγώ ξέρω και για ξύλο εκτός. Όταν είχαν κάποιους, παίζανε μάπες. Έχω ακούσει κάτι γενικά. Ναι, ναι. Καλά, ναι. Ακραία. Ναι, ναι, ακραία. Εντάξει, φτάνανε και μέχρι. Ναι, ναι. Είναι ανάλογα πόσο ανταγωνιστικός ήσουν και πόσο σπαστικός ήταν και ο άλλος. Γιατί όταν σε φαμάσαι με μια κλωτσιά σε όλο τον αγώνα και άμυνα κλωτσά, λες ρε φίλε, τι παίζεις. Σου ερχόταν να του ρίξει και μία απ' έξω. Πάντως ξέρεις, θέλω να ρωτήσω, τα καινούργια παιχνίδια έχουν πιο πολλές κινήσεις από ό,τι είχαν τα παλιά? Ναι. Για μένα ναι. Εντάξει, όχι απαραίτητα. Απλά έχουν πιο πολλές παραμέτρους τα καινούργια τα παιχνίδια. Πολύ κόμπο, ακολουθίες. Πολύ κόμπο. Τα frames παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Α, για πες για αυτό. Στα fighting γενικά. Κοίταξε να δεις τώρα. Ας πούμε, μια κίνηση αποτελείται από 60 frames, ας πούμε. Ναι. Βασικά, όχι, ψέμα. Το εννοείς σαν καρέ, πώς θα δείξει. Μπορεί να είναι μια κίνηση, ναι, μπορεί να είναι, ας πούμε, για να σου δώσω καταλάβεις, μπορεί να είναι 10 frames, ας πούμε. Οκ. Okay. Καταλάβες. Και αυτή η κίνηση συνήθως δεν τιμωρείται. Αν εσύ κάνεις, ας πούμε, όμως μια άλλη κίνηση, η οποία είναι 14 frames, και εγώ μπλοκάρω, μπορείς να κάνεις εσύ μετά μια άλλη κίνηση με 10 frames και να με τιμωρήσεις. Δηλαδή έχει κάτι τέτοια. Ή ας πούμε υπάρχει το λεγόμενο pushback. Να το πούμε λίγο πιο κατανοητά. Σε φάση ταχύτητας είναι πόσο πιο γρήγορα θα σε χτυπήσει το χέρι ή πόσο πιο αργά. Πώς το είναι θέμα ταχύτητας ρε παιδί μου και πόσο μειωμένης μετά.
Και οπτικά, ναι, εντάξει, και οπτικά η κίνηση θέλει πιο πολλή ώρα για να γίνει. Ναι. Αλλά είναι θέμα το πόσο μείον θα μείνεις μετά. Να, το χρόνο που σου αφήνει ο άλλος να αντιδράσει. Το χρόνο που έχεις δηλαδή για να τιμωρήσεις. Σου λέει ότι έχεις ένα παράθυρο, ας πούμε, αν η κίνηση που σου κάνει 14 frames, εσύ θα κάνεις μία που θα είναι 10. Έχεις ένα παράθυρο 4 frames για να το τιμωρήσεις. Έλα, αυτό υποθέτω όμως το αντιλαμβάνονται πολύ προχωρημένοι παίχτες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι απαραίτητα πολύ προχωρημένος. Δηλαδή και σε ένα κάτσε, ας πούμε, πιστεύω ένα μήνα και προπονηθείς και σου δείξω κάποια πράγματα, δηλαδή θα φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή αυτό είναι από τα βασικά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Εντάξει, το σωστό στα fighting είναι να ξεκινήσεις με το training. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις και λες απλά πατάω τα κουμπιά και εντάξει. Εντάξει, σίγουρα θέλει κινήσεις. Καλά είναι. Μερικές φορές πιάνει και κάνεις κάτι απίστευτες κινήσεις από το πουθενά. Ναι, αλλά δεν μπορείς να την ξανακάνεις. Ναι. Αλλά το ωραίο είναι, δηλαδή, εγώ όταν ξεκινάω ένα καινούριο fighting, μπαίνω στο training και ξεκινάω και κοιτάω τις κινήσεις και το ψάχνω. Παλιότερα είχαμε τα βιβλιαράκια, έτσι. Το βάζεις στο βιβλίο και το διάβαζες. Τώρα δεν είχε μέσα. Post, ναι, νομίζω, τώρα το βάζεις στο post, τα βγάζει όλα και το κοιτάς από εκεί όμορφα και ωραία. Μερικά σου έχουν κιόλας. Όταν το πετυχαίνεις, σου βάζει νι και πηγαίνεις στο επόμενο. Εντάξει, αλλά. Κοίτα, ίσως το βαριέσαι αυτό όταν θα σου έχει απλές κινήσεις και θα σου πει βάρα μία μπουνιά. Ναι. Βάρα δύο μπουνιές. Εντάξει. Εντάξει είναι, αυτά τα ξέρεις. Είναι για τα πιο πολύπλοκα όμως χρειάζεται. Λίγο να το μάθεις, λίγο να το χειρίζεσαι. Ναι. Και εξάλλου τα πιο πολλά μοιάζουν μεταξύ τους. Έχουν λίγο διαφορετικότητα. Π.χ. Υπάρχουν αυτά που μοιάζουν στο Street Fighter. Που είναι με τον κυκλικό τρόπο και Mortal Kombat π.χ. έχει πανομοιότυπο στυλ, έτσι δεν είναι. Για να βγουν οι special κινήσεις, λες τώρα. Αυτό, ναι, ναι. Για δεν είναι μόνο και κύκλιο, είναι και charge. Δηλαδή κρατάω για λίγο το πίσω για ένα δευτερόλεπτο και πατάω μπροστά μαζί με κλωτσιά μπουνιά. Ναι, αυτό είναι ένα στυλ που το κρατάνε κάποια παιχνίδια όπως το Mortal Kombat και το Street Fighter και κάποια άλλα 2D. Π.χ. μετά υπάρχει το Virtua Fighter που είναι, το έχει υιοθετήσει και το Soul Calibur και το Dead or Alive. Δηλαδή η μπουνιά είναι ένα κουμπί. Ναι. Πατάω συνεχόμενα την μπουνιά, αυτό. Ναι. Ενώ το Tekken από την άλλη στο έχει κάθε κουμπί αριστερό-δεξί χέρι, αριστερό-δεξί πόδι. Και οπότε είναι πες τρία να πούμε ότι είναι τρία διαφορετικά και μετά βασίζονται. Δηλαδή όταν θα έχεις μάθει Dead or Alive θα μπορείς να παίξεις και κάποια άλλα. Με τη φιλοσοφία, κατάλαβες, δηλαδή, είσαι προπονητή. Για να σου δώσω να καταλάβεις τώρα πόσο πολύπλοκο είναι το Tekken. Φαντάσου ότι αυτό που είπε για τα βιασύματα. Mm. Φαντάσου ότι επειδή έχει ας πούμε δεξί αριστερό χέρι. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Εσύ ας πούμε αν εγώ σου κάνω πιάσιμο. Εσύ μπορείς να το σπάσεις το πιάσιμο. Καταλάβες. Το grab, πώς δεν. Το grab μπορείς να το σπάσεις το Tekken, παιδί μου. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Εσύ πρέπει να έχεις την αντίληψη να δεις ότι αν εγώ σου κάνω grab με το αριστερό χέρι, το οποίο είναι το τετράγωνο. Ναι. Θα φανεί στο motion, φαίνεται ότι εξέχει το αριστερό χέρι, καταλαβες. Εσύ πρέπει να το δεις, να το αντιληφθείς και να πατήσεις τετράγωνο για να μου σπάσεις εμένα τον grab. Και μετά υπάρχει και τον grab με τις δύο μπουνιές που κάνουν αυτό και τα δύο χέρια γρήγορα. Ναι. Εσύ πρέπει να πατήσεις δύο μπουνιές για να μου σπάσεις τον grab. Δηλαδή φαντάσου ότι πρέπει να έχεις στο νου σου τρεις διαφορετικές κινήσεις για να κάνεις ένα εντάξει, απλό σπάσιμο μετά, εγώ δεν πάω να φτιάξω μαθηματική. Ρε άνθρωπε, εγώ πιστεύω ότι όταν θα κάτσεις να ασχοληθείς και θα κάνεις 20-30 αγώνες μαζί μου π.χ. εντάξει, κάπου θα βαρεθείς, θα πεις δεν πρέπει να κάνω και κάτι διαφορετικό και κάτι πιο... Εσύ θα βαρεθείς μαζί μου, ρε. Και εσύ θα βαρεθείς, ρε, σου λέω. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, ρε παιδί μου, στον αντίπαλο. Εγώ αυτό το πρόβλημα το έχω με το Injustice. Ναι. Το Injustice το βαριέμαι απίστευτα, γιατί το Injustice θεωρώ, έτσι όσο έχω παίξει, ότι έχει τις υπερβολικά λιγότερες κινήσεις από όλα τα fighting. Έλα ρε. Δεν το μπορώ. Και δεν έχει λογική το Injustice, δηλαδή δεν έχει ότι ένα κουμπί είναι μπουνιά, ένα είναι κλωτσιά. Είναι κουκουρούκου, σ' άλλο το τετράγωνο είναι μπουνιά, σ' άλλο είναι κλωτσιά, σ' άλλο είναι κάτι άλλο. Και λες ρε φίλε, δηλαδή ο κάθε παίκτης έχει διαφορετικό και έχει πολύ περιορισμένο... Εντάξει, έχει άλλο δικό του σύστημα. Ναι, ναι, ωραία, ξέρω. Να σου πω για να μην είναι... Δεν το πάω. Εντάξει, θα το πούμε μετά αυτά. Δεν το πάω, σας λέω. Ποιο ήταν εσένα το πρώτο σου fighting που έπαιξε, δεν μας είπες. Σου είπα, Killer Instinct και Street Fighter. Α, Killer Instinct. Super Street Fighter 2 με το Failing. Και νόμιζα ότι ο Failing υπάρχει παντού. Ναι, έτσι ναι. Που είναι ο Bruce Lee. Ναι. Ο οποίος να υπάρχει σε κάθε fighting. Δηλαδή μέσα υπάρχει ένας Bruce Lee. Ναι. Μέχρι και στο Kasumi Ninja. Μετά κάποια εξέλιξη, δηλαδή σε Saturn μετά που είσαι και πορωμένος και έχεις μεγάλη συλλογή Saturn. Κοίτα, είχα πάθει έρωτα με το Virtua Fighter το 2
Έτσι. Ήταν κατά best selling μηχανήματος. Γέλαγα με το Tekken το 1. Mm-hmm. Το Tekken το 1 το έβλεπα και το κορέδευα. Έλεγα τι είναι αυτό. Εντάξει, γιατί είναι λίγο slow motion το Tekken το 1. Εγώ στο 3 παιδιά πήγα, ναι. Την αλήθεια. Το 2 με ενθουσίασε με τις εισαγωγές του και με την ιστορία έτσι που το πήγαινε. Είχε ένα φαντασμαγωρικό, αλλά και πάλι δεν μ' άρεσε σαν παιχνίδι. Αλλά το 3, ναι, εκεί κόψαμε όλοι φλέβες. Το 3 είχε αφήσει μεγάλο impact. Tekken παρόλα αυτά με ξενέρωσε απίστευτα το 4. Γιατί το 4 βάλανε μια φιλοσοφία οι κατασκευαστές και λένε με θα μειώσουμε. Με τα επίπεδα στο πάτωμα λες. Όχι, που μειώσανε κινήσεις από παίχτες. Για να γίνει πιο μπάλα. Δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, το PSD, δεν το θυμάμαι. Ο Τζιν Καζάμα δεν ήταν ο γιος. Ναι, ο πατέρας ποιος ήταν. Βάλανε π.χ. τον πατέρα πάλι και επειδή θα είχαν παρόμοιες κινήσεις, καταστρέψανε τελείως τον Τζιν. Ο Τζιν στο 4 δεν έκανε τίποτα από κινήσεις. Ο Τζιν στο 4 είναι τελείως αλλαγμένος, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τον επαναφέραν ουσιαστικά με τον Devil Τζιν στο 5. Ο οποίος έχει τις κινήσεις του Τζιν από το 3 ουσιαστικά. Αλλά το 4 δεν παίζεται ο Τζιν. Ο χαρακτήρας που λες όμως, ο Τζιν του 4 είναι σπασμένος τελείως. Δηλαδή όλοι αυτόν παίρνανε, να ξέρεις. Γιατί έχει ένα string κινήσεων που άμα έκανες delay την τρίτη κίνηση ήταν unblockable. Δηλαδή δεν μπορούσα να μιλήσω. Αλλά υπήρχαν κάποιες κινήσεις. Εγώ σου λέω, επειδή τον είχα συνηθίσει στο 3 και ήταν και ψηλό αγαπημένος μου, όταν δεν μπορούσα να κάνω καμία από τις κινήσεις του, τον άφησα. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Και νομίζω και ο Καποέρα, ο Έντι. Έντι Γκόρντο. Και αυτόν αναφέρεσαν κινήσεις και από το Χάουαν, που ήταν η πιο ισχυρή. Έκανες και λέγεις εντάξει, πολύ περνούν αυτοί. Βάλανε όμως καινούργιες να ξέρεις γενικά. Δηλαδή αφαίρεσαν κάποιες παλιές. Αυτό. Αλλά βάλανε καινούργιες. Ναι, αλλά κάποιες τις μειώσανε πολύ σε αυτούς. Για να γίνει πιο μπάλας, αντί να προσθέσουν πολύ περισσότερες στους άλλους, μείωσαν από αυτούς για να γίνει πιο... Και εκεί είχα ξενερώσει με το 4, okay. Σου λέω, είχα παίξει πολύ λίγο. Και μετά κανένα άλλο σε επόμενη γενιά κάτι και... που σε στιγμάτισε. Εντάξει, και Soul Calibur, Soul Blade από την αρχή. Το είχα πιάσει, δηλαδή να σου πω, λόγος που πήρα PlayStation 1 ήταν το Soul Blade. Ναι. Εντάξει, ήταν και... πολύ μπροστά. Και το Dead or Alive ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ. Ναι, και το σειρά. Πολλοί κόσμος το κράζει το Dead or Alive γιατί είναι μεγκόμενες. Αλλά είναι στην... καλαράκια πήγε. Ρε φίλε, ναι, δεν θα το αρνηθώ. Εγώ φίλε το Dead or Alive το είχα πάρει μόνο και μόνο επειδή κουνιόντουσαν τα. Ναι, ναι, ναι. Στις γκόμενες. Δηλαδή, μόνο και μόνο. Ένα και όλα ήταν ανάλογα την ηλικία. Αν έβαζε κάτω από 18 δεν κουνιόντουσαν. Αν έβαζε 90 χρονών πήγαιναν. Στο Dreamcast λες νομίζω υπήρχε αυτό ή όχι. Μπορεί να ήταν και στο Dreamcast. Το PlayStation 1 υπήρχε σίγουρα. Δεν το θυμάμαι. Στο Dreamcast ήταν αυτό. Φίλε, γιατί είχε και μια εισαγωγή που δείχνει την. Πώς τη λένε την ηρωίδα μετά. Η Κασούμη. Ναι, ναι, ναι. Δείχνει γυμνή σε κάποια φάση. Ναι, ναι, ναι. Κασούμη Νίτζα, λες να βγει από εκεί. Ποιος ξέρει. Και μετά πιο επόμενα μηχανήματα, μετά από Dreamcast σε PS2, εντάξει, η ίδια γενιά. Να σου πω κάτι, στο PS2, 3, 4 και τα λοιπά, μείναν οι κλασικοί τίτλοι, δηλαδή. Μείναν λίγα franchises. Ναι. Ακολουθούσε το καινούριο Tekken, το καινούριο Super Blade, Mortal Kombat και αυτά. Το καινούριο, τα Mortal Kombat σου είπα, τα είχα σνομπάρει μέχρι το X. Μέχρι εκεί δεν έπαιζα καθόλου, από το Gold είχα φάει ξενέρα. Το X δεν σου άρεσε, το 10. Αυτό σου λέω, στο X ξεκίνησα okay. Πάλι και είπα, α ωραία, και εγώ εκεί λίγο. Έγινε, ναι. Αλλά ναι, πρέπει ναι. Να έχει γίνει πιο ωραίο από πιο πριν. Ναι, ναι. Αλλά τα προσπέρασα εγώ, okay. Δηλαδή στο PlayStation 2 πήγε ναι, ναι, ναι. Τελείως. Θεωρώ ακόμα στη μνήμη μου ότι το πιο πολύ fighting το είχα κάνει στο PlayStation 1. Δηλαδή Plasma Sword, Rival Schools, USA Heaven's Gate που είναι και μούφα. Είχες και τον περισσότερο ελεύθερο ναι. Χρόνο έτσι, καλά, ναι. Στις εποχές. Καλά, ισχύει. Παίζει και αυτό. Ισχύει, ναι. Αλλά υπήρχε πολύ διαφορετικότητα από τίτλους. Ενώ μετά ακολουθούσες... και τα Battle Arena τον συντένε. Ναι, και τα το συντένε. Το συντένε. Δεν βγήκε PlayStation 2 ποτέ, έμεινε, έβγαλε 4 μαζεμένα στο PlayStation 1. Και δεν βγήκε κανένα άλλο μετά. Εν τω μεταξύ πάρα πολλά παιχνίδια είχαν βγει και γενικά και σειρά που δεν έχουμε κανένα από εδώ, δεν έφερες ούτε έχω, Samurai Showdown. Έτσι και η SNK τότε με τα Neo Geo είχε κάποια θρυλικά παιχνίδια που... Δεν τα έχω εγώ, αλλά έχω δει και στο Στέγιο το Χαρέση και στο Βασίλη τον Ταυσακό Ζόγλου από την ομάδα που έχουν νέο Τζέο και έχω δει εκεί τα κάτι Samurai Showdown. Δυστυχώς δεν έπαιξα ποτέ. Ναι, ποτέ. Samurai Showdown έχει βγει και στο Play 4, να ξέρεις. Και στο τελευταίο. Και στο. Α, σαν κολεξιόν. Όχι, έχει βγει 3D. Το 5 το 6 είναι νομίζω. Ένα από τα δύο. Στο 3DO είχε βγει ένα. Θέλω κάποια στιγμή να το πάρω αυτό.
Το ένα νομίζω. Το πρώτο, ναι. Πρώτο. Και υπάρχουν και κάποια άλλα τώρα παιχνίδια που σίγουρα. Και King of Fighters. Και PlayStation 1, sorry παιδιά, δεν είπα και πριν εγώ. PlayStation 1, εγώ έκαψα. Εντάξει, σε κόπια βέβαια. Κάποια στιγμή ήθελα να το πάρω έτσι για τιμή σε ένα και να το έχω και σε original. Το. Πες το. Marvel Super Heroes. Που ήταν στην ίδια σειρά με Marvel vs. Capcom μετά. Που ήταν σαν το X-Men Children of the Atom, αυτό. Ναι, αλλά και ήταν... το αντίστοιχο σε Marvel Super Heroes. Ναι, ήταν εναντίον, δηλαδή καλή και κακή. Iron Man. Λες το εναντίον, εσύ. Που δεν είχε μπλέξει με Street Fighter, ήταν μόνο. Όχι, ήταν μόνο Marvel. Είχε βγει Marvel vs. X-Men. Όχι, δεν το θυμάμαι. Marvel vs. Capcom σίγουρα. Marvel vs. Capcom, ναι. Ναι, το ένα και το δεύτερο στο Dreamcast. Υπήρχε X-Men vs. Street Fighter πρέπει να ήταν. Υπήρχε όχι... Marvel vs. Street Fighter και X-Men vs. Street Fighter. Να, τώρα okay. Marvel vs. X-Men νομίζω δεν είναι. Δεν εγώ είναι, αυτό... και πιστεύω όλα αυτά PlayStation 1 πρέπει να ήταν. Έτσι, μαζεμένα όλα. Αυτά ήταν και στο Saturn. Να ξέρεις, οι καλύτερες εκδόσεις αυτά είναι στο Saturn. Saturn, ναι. Λόγω του καλύτερου του. Αλλά νομίζω ο Saturn δεν πολύ κυκλοφορούσε κιόλα. Δεν είναι λόγω του καλύτερου 2D. Είναι λόγω της κάρτας RAM που έχει πίσω το Saturn. Εντάξει, σαν hardware είχε καλύτερο. Κάνει animation πιο πολλά frames από ότι το PlayStation 1. Οπότε λες να το πάρω και το Marvel στο Saturn. Εννοείται. Το έχω διαβάσει ότι είναι καλύτερο. Αλλά σε τι τιμή θα το βρεις. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι το ότι αυτό το παιχνίδι, παιδιά, τότε, επειδή εγώ διαβάζω και πολύ comics. Βέβαια, τελευταία χρόνια το έχω σταματήσει. Αλλά παλιότερα κατέβαινα Solaris κάτω Αθήνα και τα λοιπά. Από τα 17 μου δηλαδή έφερνα από το εξωτερικό Iron Man, Batman και αυτά τέλος πάντων. Και είχα απορροφή που είχε μέσα τον Iron Man και έκανε κάτι super moves, έβγαινε ένα Iron Cannon, ένα πράγμα μισή οθόνη, ξέρεις τότε. Και το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ και ήταν, πιστεύω είναι το μοναδικό fighting που παίζει να ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αν παίξουμε τώρα, που δεν το έχω, αλλά δεν μπορείτε να δείτε το ξέρω καλά. δεν λέω όμως μουφες. Μιλάς εκ του ασφάλου. Ναι, μιλάς εκ του ασφάλου είναι αλήθεια. Αλλά να φέρω καμιά κόπια. Πρέπει να το έχω. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που μπορώ να παίξω πολύ καλά. Επίσης μετά στο Dreamcast, πάλι δεν το είχα συγνήσει γιατί τότε με το Dreamcast είχα πάρα πολύ κόπια, δυστυχώς. Ήταν το Marvel vs. Capcom. Ένα και δύο, παιδιά, απίστευτο παιχνιδάρα. Ισχύει, ναι. Και να πω πάνω σε αυτό τώρα που έχετε πιάσει, ότι αυτό τα εναντίον και τα τέτοια θεωρούσα ότι ήταν η εξέλιξη του Street Fighter και μετά όταν μου βγήκε το 3 και το 4 και δεν είχε ούτε αυτά τα φαντασμαγορικά τα τέτοια είχα ξενερώσει, δηλαδή το είδα σαν υποβιβασμό μετά εντάξει. Τα εναντίον και όμως του... σαν gameplay να ξέρεις έχει πιο πολύ βάθος τα επόμενα δηλαδή έχουν πιο πολύ βάθος Εντάξει, δεν το έχω ψάξει και πολύ. Αλήθεια είναι ότι τα ψιλοσνόμπαρα τα έχω παίξει αλλά στο πολύ εκ του ασφάλους δεν το ψάξα πολύ σαν κάποια άλλα fighting να το εξελίξω. Τώρα εσύ σε PS4 έχεις πολλά fighting, τουλάχιστον έχω δει στο σπίτι σου. Εντάξει, από αυτά ποια είναι πιο γουστάριστα αυτή τη στιγμή πολύ. Εντάξει, μπορώ να πω top στην επιλογή μου είναι το Soul Calibur. Ναι. Μετά θα πω το Dead or Alive, το οποίο δεν ανέλησα. Dead or Alive μετά. Ναι. Το οποίο δεν ανέλησα, το Dead or Alive, παρόλο που είναι κομμενάκια, δεν είναι τόσο. Έχει το βάθος του, έχει πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, οι κινήσεις που κάνει ο καθένας είναι διαφορετικές και έχει κάποιο στυλ ωραίο. Και έχει και Ρίο Χαγιαμπούσα, ρε φίλε. Ninja Gaiden. Έτσι, δεν μπορείς να πεις ότι. Ισχύει. Δεν βλέπω το Ρίο Χαγιαμπούσα, αλλά βλέπω την Κασούμη. Υπάρχει, είναι εκεί. Ναι, έτσι. Το θυμάμαι και εγώ. Και παρόλο που, εστιάζεται γενικά η σειρά, έχει μια τάση, εντάξει. Εμείς δώσαμε το δικαίωμα να εστιαστεί και η σειρά εκεί. Έχει και καλούς άντρες παίχτες στο παιχνίδι. Δηλαδή μπορείς να το παίξεις ωραία. Και έχει και αυτό το αχανές επίπεδο. Έτσι, που νομίζω πρώτη φορά το Dead or Alive το έκανε. Που πηγαίνεις στον κάτω όροφο, πηγαίνεις δίπλα κτλ. Α, αυτό το έκανε το transition. Ναι, τα επίπεδα λίγο, στα πίστα λες. Λίγο το Virtua Fighter το 3 έχει ξεκινήσει τα ανεπίπεδα. Δηλαδή εκεί που παίζεις είχε και σκαλιά. Μπράβο, το θυμάμαι το Dreamcast αυτό. Ναι. Για το έχουν κάνει και στο Tekken, δηλαδή τα καινούργια. Ναι, εντάξει, μετά το πήραν και οι υπόλοιποι. Κάτσε, Tekken τώρα στο PS4 είχε βγει, γιατί δεν έχω. Tekken 7. Εντάξει, δεν το έχω. Το οποίο δεν ξέρω. Αξίζει να το πάρω, κάπως. Να το έχω σαν. Εγώ λέω όχι. Όχι. Εγώ προσωπικά. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι σαν 3D είναι ότι καλύτερο, έτσι. Απλά εμένα δεν με ξενερώνει στο Tekken το 7. Έχουν βάλει στοιχεία μέσα από 2D. Δηλαδή έχουν βάλει το Razor. Το οποίο ρε παιδί μου για καλά είναι μια super κίνηση. Η οποία έχει και. Έχει invisibility, δηλαδή περνάει μέσα από δικιά σου κίνηση και σε χτυπάει. Άρα δεν μπορεί να την αποκρούσει και ποτέ ο άλλος. Όχι, πρέπει να μαντέψεις και να κρατήσεις άμυνα. Ότι εγώ θα κάνω Rage Art.
Α, όπως και στα άλλα τα special moves, okay, είναι ένα σουβλί. Τέλος πάντων, έχει κάποια τέτοια δηλαδή που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν, γιατί το Tekken ήταν πάντα θέμα ικανότητας. Α, οπότε λες το αντιγράψανε σε φάση τώρα σαν Injustice με αυτά τα παιχνίδια. Βάλανε πολλά στοιχεία από 2D παιχνίδια. Ναι. Φαντάσου ότι στο Tekken 7 υπάρχει ο Akuma. Και μπορείς, να το Street Fighter. Έλα, ρε. Και μπορείς με δύο κινήσεις να τελειώσει και το γύρο, έτσι. Και πέφτει πολύ γρήγορα η ζωή. Αυτό με έχει ξενερώσει πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι. Δεν έχει καν ρύθμιση. Στο καινούριο update, γιατί βγάλανε update τώρα πριν κάτι μήνες και το μειώσαν τον damage. Δηλαδή, αν σε σηκώσω στον αέρα, δεν σε βγάζω πλέον με δύο τζάκι. Αυτό, ναι. Θέλει για τρίτη φορά. Δηλαδή, ξεκινάς το γύρο και τελειώνει και λες, εγώ πάντα στα fighting πήγαινα στα options και το βάζα τέρμα η ζωή να. Το handicap. Το handicap, ναι. Είδες, τα θυμάμαι. Υπήρχε μέχρι το Tekken tag το 1, νομίζω. Μετά το σταματήσαμε. Νομίζω και το 2 πρέπει να το είχε το tag το 2. Και στα Marvel νομίζω πρέπει να το είχε. Δεν είχε το 2. Δεν είχε. Δεν πρέπει να είχε, όχι. Γιατί το 2 σου λέω το χαλιώσει. Τουλάχιστον είχε ικανοποιητικό. Έτσι δηλαδή, είχε να κάνει τον αγώνα σου. Ναι. Ωραία. Τώρα, γενικά στην Ελλάδα πιστεύετε ότι έγινε μικρό το κοινό συγκριτικά με έξω. Στα fighting. Ναι. Δεν είναι ανύπαρκτο το κοινό. Πουθενά δηλαδή. Δεν υπάρχει. Ο περισσότερος κόσμος θα του πεις έλα να παίξουμε κανένα ξυλίκι. Σου κάνει ένα ξύμισμα. Ναι, θέλει. PlayStation 4 και δεν δώσει και το Pro και τελείωσε. Δεν θέλει κάτι άλλο. Ναι. Δεν κάθεται. Σουτεράκι, ναι. Οκ. Κοιτάξτε, εγώ όπως σου είπα πρέπει να είναι τι αντίπαλο έχει ο καθένας. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι σπαστικοί που δεν ξέρουν να παίζουν και το παίζουν άντρες και έξυπνοι ότι σε νίκησα με μια κλωτσιά όλο το τέτοιο. Ναι, εντάξει. Και πιστεύω εκεί πρέπει να έχει χαθεί λίγο η μπάλα και... γιατί μου φαίνεται και λίγο παράλογο να μην αρέσει τον κόσμο, έτσι, γιατί όταν λέει ο άλλος μου αρέσουν οι ταινίες καράτε, Ip Man, ξέρω εγώ, Donnie Yen και ιστορίες και Chai Chan, λες ok ρε φίλε, τα fighting γιατί δεν τα παίζεις. Okay, ναι. Ωραία, τώρα θέλω να πω. Εσύ πιστεύω... γιατί δεν παίζεις fighting. Fighting. Έτσι που αφού λέμε τώρα για όλους αυτούς που δεν κάθουν να μπουν στη διαδικασία. Κοίταξε, όπως είδες έχω αρκετά. Έτσι. Έχεις, ναι, αλλά δεν παίζεις τίποτα. Αυτά τα έχω παίξει όλα στην εποχή τους. Απλά δεν ήταν, δεν είχα replayability. Δηλαδή δεν θα το ξανάβαζα όταν το τερμάτιζα. Δηλαδή, ας πούμε, έστω το story του Tekken 5 στο PS2. Mm-hmm. Το τερμάτιζα τέλος. Το ίδιο έχει συμβεί με όλα. Δεν είναι κάποιο που με κράτησε τόσο πολύ. Για πλάκα θα βάλω να παίξω Mortal Kombat 3 ή Ultimate στο Super NES που το έχω. Αλλά μόνο έτσι τώρα μα έρθετε εσείς. Δηλαδή μόνος μου να κάτσω να παίξω. Άρα είναι το θέμα αυτό ότι δεν έχεις. Ναι, δεν έχω και φίλο όντως. Κάποιο καλό φίλο να παίξει. Μπράβο. Εντάξει, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Ναι. Και εντάξει, το μονό είναι και λίγο άδικο, λίγο σκληρό. Δηλαδή κάπως αναγκάζει να παίξεις όπως λέγαμε τον άλλον. Το... Κοίτα, πλέον υπάρχει το online όμως έτσι. Δηλαδή μπορείς να βρεις κόσμο. Ναι, απλά και εκεί κάποιοι θα είναι σίγουρα πολύ καλοί. Δεν ξέρω αν θα είναι και δίκαιο το. Το leveling, υπάρχει το rank system, ρε παιδί μου. Δεν θα ξεκινήσει να παίξει με τους καλούς, θα ξεκινήσει να παίξει με το επίπεδό σου. Ναι, για αρχή. Ναι, ισχύει. Αλλά πολύ. Δηλαδή, εγώ το Injustice το 2 και το Mortal Kombat 11 τα έχω μόνιμα και στο PS4 και στο One. Μπορεί να βάλουμε τη γυναίκα μου να παίξουμε. Και να γουστάρουμε. Και είναι και πολύ καλή. Έχω φάει πολύ ξύλο τη Σοφία. Που η Σοφία δεν ασχολείται. Απλά έχει τύχει. Δηλαδή με έχει νικήσει πολλές φορές. Έχει βρει και το κόλπο. Παίρνει τη Harley Quinn στο Injustice. Παίρνω εγώ τον Batman και τη τρώει ο Batman δηλαδή. Την Harley. Αλλά αυτά τα παιχνίδια μου αρέσανε. Αυτό βέβαια που ξενέρωσα και το είχα δει άσχετα είναι ότι η εταιρεία που είχε φτιάξει το Mortal Kombat, που αν θυμάμαι καλά, ήταν η Acclaim. Σωστά. Νομίζω. Ναι. Και Midway. Και Midway. Με την Acclaim. Midway. Η Acclaim νομίζω το έκανε μετά publish σε κονσόλες και τέτοια. Α, οκ. Ναι, μπράβο. Yeah. Midway, σωστά. Yeah. Μετά είδα ότι τα έχει πρέπει πάει να κλείσει. Όλα... Yeah. Δεν υπάρχει πια. Το Mortal Kombat πλέον είναι της Warner Bros. Δεν είναι. Αυτό δεν και είναι ουσιαστικά σχέση. Ένα Injustice βλέπω με ένα Mortal Kombat. Είναι ουσιαστικά τα ίδια. Όχι, δεν τα βγάζει. Μπορεί να τα βγάζει τα δύο. Αλλά νομίζω ότι το Mortal Kombat είναι πιο βαθύ από το Injustice. Το Injustice λέω πρέπει να έχει υπερβολικά λίγες κινήσεις, ρε φίλε. Νομίζω ότι πάντως πολλά στοιχεία που είχα δει και στο Injustice και στο Mortal Kombat X και μετά στο 2 και εντάξει, το 11 τώρα είναι και πιο μεταγενέστερο. Έχουν πολλές ομοιότητες μέχρι και τα transition στα πιο πολύ, τα special moves δηλαδή. Δεν πολύ διαφοροποιούνται. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο μια κόπια. Τα έχει πάρει η ίδια εταιρεία. Αυτό. Η εταιρεία που τα βγάζει είναι ένα racer, παιδί μου. Ναι. Και επικεφαλής είναι ο Ed Boon, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής και στην πρώτη τριλογία. Στα πρώτα Mortal Kombat, το 1, 2 και το 3. Οκ. Άρα ουσιαστικά πάλι γύρισε. Οπότε έμεινε το μυαλό από όλο αυτό το team και
Και πήγε εκεί. Ναι. Έτσι κι αλλιώς αυτό το Injustice ξεκίνησε από το Mortal Kombat το 8 νομίζω, το οποίο ήταν Mortal Kombat εναντίον DC. 8 και 9 το, δεν οποίο δεν πέτσι. Ονομάστηκε 8 και ψάχνα να βρω ποιο είναι το 8 ρε φίλε ή το 9. Αυτό είναι για καλά spin-off ρε παιδί μου, δεν θεωρείται Mortal Kombat. Αλλά στην ουσία άμα πεις ότι το 6 είναι το 10, λείπει ένα νούμερο. Και το καλύπτουν με αυτό. Δεν τα πηγαίνανε με νούμερα. Δηλαδή μετά το 4 βγήκε το Deadly Alliance. Μετά το 6. Αλλά είχε ένα V και καλά που υποτίθεται ήταν το 5. Κοιτάξτε, αλλά το Trilogy ας πούμε. Το Trilogy τι το θεωρείς, σαν 3,5. Το Trilogy είναι και καλά το collection. Σου λέει ότι σου παίρνω ό,τι έβγαλα από το 1 μέχρι το 3. Εγώ το θεωρούσα πάντα πριν το 4 σαν να είναι ένα expansion. Κάπως έτσι το είχα ως ένα. Όπως και το Ultimate Mortal Kombat 3. Το Ultimate το 3. Κάτι έξτρα το 3 θα έπρεπε ουσιαστικά να ξέρει, επειδή το είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ τέλος πάντων. Ναι. Λέγανε ότι θα έπρεπε ουσιαστικά να ήταν το 3, δηλαδή έτσι θα έπρεπε να ήταν το 3. Γι' αυτό στην ουσία μετά βγήκε, γιατί φάγανε κράξιμο για το 3. Γιατί στο 3 δεν υπήρχε Σκόρπιον ρε φίλε. Ναι. Πού πας. Ναι. Mortal Kombat χωρίς Scorpion δεν υπάρχει. Δηλαδή, μα πω. Καλά, εντάξει, τέτοια είχε κάνει και το Street Fighter. Ναι. Μου βγάλε το 3 και είχε μόνο τον Ken και το. Και το Ryu. Ναι, το, okay. Δεν είχε κανένα ούτε Kami ούτε. Kami. Ναι, πήγανε. Ναι. Kami, ναι. Εντάξει, ήταν. Κόρη του Γκάιλ, δεν ήταν. Ή γκόμενα, όχι. Νομίζω είναι καλά. Φίλοι για καλά. Έχουν γίνει πολλά. Φίλοι. Όχι, υπάρχει το κινούμενο σχέδιο το Ιαπωνικό, υπάρχει το Αμερικάνικο. Η Κάμι νομίζω ότι είναι ελοχίας και ο Γκάιλ ήταν ολοχαγός. Οπότε ήταν στην ίδια τέτοια. Ναι. Σαν το έχουν κάνει ότι είναι με τους κακούς, άλλο με τους καλούς. Εντάξει. Από ιστορία τα έχουν μπλέξει γιατί έχουν βγάλει τόσα διαφορετικά. Οκ. Ξέρεις τώρα τι θέλω να σας ρωτήσω για να προχωρήσουμε και σε λίγο να δείξουμε έτσι. Και αυτά τα 5 παιχνίδια να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα, έτσι να τα δείτε ποια έχουμε και να θυμηθείτε τι εσείς. Θα δείξουμε, τίποτα θα τα δείξουμε. Απλά θα κάτσετε εδώ γιατί έχει η ώρα το αφιέρωμα. Λοιπόν, θέλω να μου πει πρώτα ο Θάνος. Είναι ξεκάθαρη ερώτηση. Ποιο είναι το χειρότερό σου και ποιο είναι το αγαπημένο σου. Από fighting, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το χειρότερό μου. Θέλει λίγο σκέψη αυτή. Να πάμε στο Γιάννη να κάνουμε τρία. Να κάνουμε τρία. Έτσι λίγο. Το χειρότερο μου είναι το κλασικά το Rise of the Robots. Ό,τι χειρότερο είναι. Κάπου το εδώ. Μιλάμε για μέγιστο σκουπίδι. Εγώ το ένα δεν το έχω παίξει καθόλου. Το δύο είχα παίξει στο Saturn και όντω. Είναι τα ίδια πάνω κάτω. Απλά έχει περισσότερα ρομπότ. Κάπου είχα διαβάσει ότι το Rise of the Robots είχε πατήσει σε ένα ποσοστό σαν ιδέα κάπως η Rare με το Killer Instinct, με το pre-rendering, το γραφικό που τα δείχνει λίγο διαφορετικά, με τη διαφορά το ένα πήγε πάτο και το άλλο πήγε κορυφή. Ναι. Αλλά λέει ότι είχε δει κάποια στοιχεία πώς ήθελε να το κάνει με το Killer Instinct. Οπτικά πάντα, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει πουθενά, δεν συγκρίνεται. Οπότε χειρότερο αυτό και καλύτερο, τώρα πολλά, αλλά... Κοίτα, το καλύτερό μου, βασικά είναι δύο τα καλύτερα. Πες, δύο. Είναι το Street Fighter το 5. Εγώ λέω τρία, πες. Κάτσε, να έχω τυράκι να πω κι εγώ. Για μένα είναι, βασικά ωραία, αφού είπες τρία, θα πάμε τρία. Λοιπόν, Street Fighter 5, κορυφή, δεν υπάρχει καλύτερο το 2D. Δεύτερο, σε 2D πάλι το Killer Instinct το 3. Και τρίτο, το Tekken το Tag το 2. Για μένα είναι το κορυφαίο. Το 3, το Killer Instinct λες το καινούριο που είναι... Το καινούριο, αυτό που είναι στο Xbox One. Αυτό είναι το 1. Αυτό είναι το 1, αυτό έχω εγώ παιδιά, το 1. Κάπου το έχουμε εκεί και το 2. Για μένα είναι τα 3 καλύτερα με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ήρθα εγώ, εσύ να πεις. Εγώ για θέμα ανάμνησης θα μιλήσω ότι είναι το Street Fighter 2 στα Arcades και σε κάποιες μεταλλάξεις βέβαια όπως Alpha και Zero που είναι όλα αυτά το στυλ το καρτουνίστικο ας πούμε που μου αρέσανε. Χειρότερο νομίζω ότι είναι τα Battle Arena Tossinem. Δεν μου αρέσανε ποτέ, μου ήταν παγερά διάφορα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ήμουν καθόλου. Το δηλαδή 3 δεν, μπορούσα, δεν μπορούσα καθόλου να νικήσω εκεί. Δεν ξέρω ότι μου άρεσαν τα control. Θυμάμαι να το συχαίνομαι από το Λύκειο. Από τότε, είχε και μια αργή κίνηση, δηλαδή. Μπράβο, και είχε και πολύ όπλο. Έπαιζε με πολλά όπλα. Ναι, και... το πρώτο γενικά να ξέρει θεωρείται πολύ κακό. Ωστόσο, εγώ το είχα παίξει λίγο παλιά. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Για τα επόμενα δύο δεν έχω άποψη. Το 3 άξιζε, είχε πάει σε ένα καλό επίπεδο. Νομίζω το 1 εγώ είχα παίξει. Και επίση πολύ αγαπημένο μου. Κοντράρεται το Marvel Super Heroes με το Marvel vs. Capcom το 2. Εκεί δηλαδή που μπορούσα να παίζω με Chris Redfield από Resident
και σου σκάγε το σεκοντάρι και είχε και την Τζιλ και σου σκάγε... πέταγε ζόμπι. Σου πέταγε ζόμπι σαν special move ο Tyrant ή τα σκυλιά και βγαίνει και ο Tyrant, ξέρω εγώ. Με είχε πορώσει πάρα πολύ και βγαίνει και ο Megaman, έκανε κάτι κινήσει ο Megaman με το Ion Cannon και αυτό τα διάλαγε. Ήταν πολύ εντυπωσιακά. Για ποιο λες το 3? Το Marvel vs. Capcom 2. Το 2. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά τα παιχνίδια. Γιατί πρέπει και στο 3 να υπήρχε η Jill, νομίζω πρέπει να έχει. Θεωρητικά ναι. Και ένα υπάρχει και το είχα κατεβάσει και με το Game Pass πριν κάποιους μήνες. Πάλι Marvel vs. Capcom. Νομίζω και 3 το 3 και το 4 πρέπει να υπάρχει. Το 4 είναι το Infinite, νομίζω. Που έχετε σαν επιλογή και όλα έχει να παίξει με τον Nemesis. Τον χαρακτήρα του Resident. Ναι, τον έχει. Ναι. Και είχα παίξει με αυτόν και ήταν γαμάτο γιατί έκανε κάτι κινήσεις περίεργες. Ήταν πολύ ωραίο. Για πες στα δικά σου, ποια είναι. Κοίτα, δεν θα μου βάλεις περιορισμό. Αφού έχουμε περιορισμό στην ώρα. Εντάξει, κοίτα. Χειρότερα, θα πω έτσι για να κάνω και λίγο τη διαφορά, το Injustice, το 2, το βάζω στα χειρότερα. Γιατί... Σκληρό. Γιατί... Είσαι πολύ σκληρό. Ναι, ναι. με ενθουσιάζουν τα γραφικά, το έχει απίστευτα, δηλαδή βλέπεις ανθρώπους. Ναι. Με ενοχλεί όμως ότι είναι η εικόνα τόση και οι άνθρωποι είναι τόσοι, έχει όλο το περιβάλλον και άμα δεν έχεις μεγάλη οθόνη ψάχνεις να τους βρεις, έτσι. Και οι κινήσεις, δεν ξέρω. Και είναι υπερβολικά επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή έχει ένα σούπερ ο καθένας που το κάνεις, κρατάει ένα λεπτό, ξέρω εγώ, το ρίχνεις κτλ. Ενθουσιώδες, το βλέπεις την πρώτη φορά, λες πω! Τι έκανα, Αλλά μέχρι εκεί. Μετά σε ξενερώνει, το γυρνάει τούμπα. Σε κουράζει κάπου. Ένα για χειρότερο να πω. Εντάξει. Καλύτερα να πω 3. Άντε, πες, πες και εσύ πολλά, πες 3. Θα πω το Killer Instinct που καταενθουσιάστηκα. Πιο το περιμένω, το τελευταίο. Το τελευταίο. Και το παλιό. Το τελευταίο πώς το λέει ακριβώς. Killer Instinct δεν το λέει. Κάτσε να το βρούμε. Κάποιο συγκεκριμένο. Πρέπει να το έχουμε κάπου. Killer Instinct λέγεται, απλά. Νομίζω σκέτο. Σαν νούμερο είναι το 3. Εγώ επίσης είχα δει και το Killer Instinct 64 τότε όταν είχε βγει. Κάπου χάθηκε εδώ είναι. Ναι, εντάξει, το βρούμε. Α, να το, ναι. Definitive Edition, α, ναι, σκέτο Killer Instinct. Που αυτό είναι, ναι, σκέτο. Που έχει και μέσα και τα arcade. Όχι, ναι, τα 16 ναι, άπιτα. Τα 16 άπιτα. Όχι, έχει τα αρκετά. Το arcade, το 1 και το 2. Που το 2 νομίζω ήταν και το Gold. Το Gold είναι το 2 ουσιαστικά. Απλά είναι και καλά η παραλλαγμένη. Είναι το 64. Ναι. Οπότε τι είπα, όχι, καλύτερο, λες. Καλύτερο, ένα, το Killer Instinct που δεν το περίμενα ότι θα κάνανε καλή δουλειά, έχει την πόρωσή του. Soul Calibur, το τελευταίο, για να πούμε τα τελευταία από όλα τα franchise. Okay. Και να βάλω και το Dead or Alive το 6. Αυτά, τέλος. Dead or Alive 6 είναι για PS4 και αυτό. Ναι. Okay. Εντάξει, όλα τα Dead or Alive μου άρεσαν, αλλά θεωρώ ότι το πάει ωραία. Έχει πολύ smooth κινήσεις, πολύ... Δηλαδή παίρνει σαν Γιάννε που λέγαμε για Γκόμενς και λες ασταμάτητη, έτσι, κάνει αεροπλανικά, κατάλαβες, όπως είπα εμφανισιακά, ότι χορογραφία το βλέπεις και λες τι κάνει η τύπισσα. Εντάξει, έχουμε δώσει ωραία visuals. Εντάξει, πιστεύω ότι τα visuals πάντα παίζανε πολύ μεγάλο ρόλο και το πίσω κιόλας τι έβλεπες ήταν πάντα πολύ εντυπωσιακό. Αλλά εννοείται δεν θα πω κακό ούτε το Mortal Kombat ούτε το Street Fighter το 5 που είπε και γι' αυτά τα βλέπω και τα γουστάρω, έτσι. Απλά όταν θα ξεχωρίσουμε. Πάντως τώρα που πεις για visuals, τα ωραιότερα visuals για μένα τα έχει το Killer Instinct και αν το παίξεις με καλό ήχο. Δεν υπάρχει. Λες τώρα τα τελευταία. Και τα particles δηλαδή που βγαίνουν από τα fireballs και αυτά. Σε κάποια φάση νομίζω ότι βγαίνουν έξω και τώρα. Λοιπόν, εγώ τα τελευταία. Οι σπίθες, ναι. Δεν το έχω παίξει, αλλά με πορώσατε γιατί τώρα το κάνουμε installation. Ναι, πρέπει να το παίξουμε αυτό. Μόλις φύγετε, εγώ παίζει να κάτσω να παίξω το story. Με πορώσατε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Πριν πάμε λίγο έτσι να δούμε τα παιχνίδια, θέλω να μας πεις λίγο, Θάνο, έτσι τη φάση λίγο με αυτά που έχεις κατέβει, έτσι λίγο διαγωνισμούς, να μας πεις έτσι κάτι μνήμες, σκηνικά, κάτι έτσι αξιόλογο να πούμε τώρα μια σχέση εδώ. Λοιπόν, τα τρόπεά σου, ξέρω εγώ, διαγωνισμούς. Τρόπεα. Αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Κοίτα, έχω κατέβει σε αρκετά τουρνουά στο Dojo που κάναμε εκεί μεταξύ μας, ρε παιδί μου. Έχω πάει στα 7 σε ένα τουρνουά Street Fighter που είχα κερδίσει ένα μάτσο παιδάκια γιατί δεν υπήρχαν άλλοι. Έλα. Βέβαια μετά παίξαμε καλή μεταξύ μας όσοι είχαν πάει στα διάφορα 7, παίξαμε online. Ναι. Και εκεί πήγες πρώτος. Εκεί ρε παιδί μου είχα πάρει αυτή την μπλουζίτσα που φοράω. Αυτή τη θυμάμαι για την μπλουζίτσα τα 7. Και την είδα πριν με το Θάνο και λέω, όπα, λέω, έφαγα flashback. Ναι, τα 7, μπράβο. Είχα πάει και σε ένα τουρνουά που είχε γίνει πρόπερση, δηλαδή ήταν το πιο πρόσφατο. Ναι. Είχε γίνει σε ένα εκθεσιακό κέντρο
στην παραλία εκεί κοντά, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, στο Taekwondo νομίζω. Οκ, okay, να. Τέλος πάντων εκεί. Εκεί επειδή μου είχα βγει πρώτος, είναι η πρώτη φορά που έβγαινα πρώτος σε τουρνουά, mm-hmm. Street Fighter 5 συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είχα κερδίσει ένα πληκτρολόγιο, αλλά η τύπη, ρε φίλε, δεν ξέρω, ήταν πολύ άσχετη. Πρόχειρο όλο αυτό. Δηλαδή, okay. Δώσε κάτι. Στον ναι, πρώτο, δώσε μια κούπα, κάτι. Ναι, ναι. Μια κούπα Street Fighter. Δηλαδή, κάτι που να είναι θεματικό. Ένα blast. Να σου δώσω καταλάβει δηλαδή ότι δεν είναι, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή είναι άσχετη. Ναι, ναι. Έξω δεν έχει παίξει τίποτα. Έξω δεν... έχω πάει Αγγλία. Ωραία. Σε ένα τουρνουά Tekken που γινόταν. Είχαμε πάει 5-6 άτομα ήμασταν. Σε αυτά είναι. Είχαμε πάει από εδώ. Εντάξει, μας ψιλοδιαλύσανε γενικά. Άλλο γιατί επίπεδο. Γιατί οι Άγγλοι, εντάξει, το Tekken είναι άλλο επίπεδο. Παίξαμε και ένα και καλά 5 Έλληνες με τους 5 Άγγλους. Ναι. Και όποιος χάνει, ξέρεις, αφήνει και παίζει ο επόμενος δηλαδή. Οκ. Okay. Τέλος πάντων και ένας Άγγλος μας τσάκισε και τους 5. Αλλά έχουνε τεχνική αυτή ή είναι το συνεχόμενο, βρίσκει μία κίνηση και κάνει. Πώς πάνε τα τουρνουά, δεν ξέρω. Πετυχαίνεις τέτοιες νομίζω εκεί. Ότι στο τουρνουά άμα κάνεις μόνο το ίδιο θα σε πάνε σου κάνει. Ρε παιδί μου, γενικά να ξέρεις, έχει σε ένα fighting μπορεί να έχει πολλές κινήσεις, μπορεί να είναι όμορφες αυτές οι κινήσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι από τις 100 κινήσεις που έχει ένας χαρακτήρας, οι 10 σου είναι χρήσιμες. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι σκουπίδια. Ναι, δεν τις χρησιμοποιείς. Είναι φε. Όσο ωραίες και να είναι. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Και έχεις κανένα άλλο έτσι, κανένα σκηνικό ωραίο που σου έχει τύχει. Άλλα σκηνικά σε, έτσι, σε competitive σκηνή. Στον Dodge έχουν γίνει αρκετά τουρνουά η αλήθεια είναι. Και έχουν γίνει και τουρνουά, ρε παιδί μου, σε φάση. Έχουν έρθει και απ' έξω άτομα, ξέρεις, Άγγλοι. Ναι, ναι, ναι. Α, έγινε ένα τουρνουά, πριν 3 χρόνια ήταν αυτό. Είχε γίνει κάπου στον Πειραιά. Mm-hmm. Το είχαν διοργανώσει εδώ, το είχε διοργανώσει βασικά ένας, 2 Έλληνες. Ο ένας είναι φίλος μου. Και είχαν φέρει και σχολιαστές απ' έξω, ρε παιδί μου. Είχαν φέρει τον Reinhardt, ο οποίος είναι, υποτίθεται ότι είναι θρύλος ναι. Στα fighting γενικά, στο Street Fighter και στο Tekken δηλαδή. Ναι. Είναι από τους καλύτερους Άγγλους ναι. Παίχτες. Είχα να φέρει αυτόν για σχολιασμό και έναν ακόμα που δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα, νομίζω... Τέστη, τέστη, Steve, κάπως έτσι. Θα το βρούμε, Tasty Foods. Τέλος πάντων, αυτά γενικά ήταν μεγάλα ονόματα. Για είχε Ελλάδα, έρθει ένας, ναι, είχε έρθει ένας Κορεάτης, ένας Γάλλος πολύ καλός και γενικά και οι Ιάπωνες είχαν έρθει κανένα δυο. No. Είχαν έρθει από όλη την Ευρώπη, ρε παιδί μου, καλά παιχτάκια. No. Και είχε προβληθεί αυτό το τουρνουά παγκοσμίως. No. Μέσω streaming. No, no, no. Και ήταν ναι, από τις πιο ωραίες προσπάθειες που έχουν YouTube γίνει. YouTube δεν μπορούμε να το βρούμε, δεν θα υπάρχει κάτι. Πρέπει, να, υπάρχει, πέσει, πρέπει να υπάρχει στο Twitch αυτό no. Το τουρνουά. Θα το βρούμε. Άμα no. Το βρίσκει με το στυλ, θα το βάλω στα σχόλια no, του καναλιού, no, no. Του επεισοδίου no. Μετά από κάτω. No. Ωραία. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε γενικά για τη φάση, τη fighting, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι, εντάξει, μήπως. Λέγαμε κάτι να πείσουμε τον κόσμο, αλλά δεν πιστεύω. Ίσως πρακτικά μπορείς να πεις κάποιον. Δηλαδή, όπως θα κάτσουμε τώρα εμείς, να σου βάλουμε κάνα παιχνιδάκι να παίξουμε σωστούς αντιπάλους που γουστάρουν να παίξουν και να σε μάθουμε εμείς κάπως να. Εμείς θα παίξουμε να πούμε σε λίγο. Εντάξει. Θα φάω τόσο ξύλο, θα κοκκινήσω σβέρκος μου, ξέρω εγώ. Δεν θα σου ρίχνω, θα σε αφήνουμε λιγάκι. Εγώ πάντως δεν θέλω να. Έτσι να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός. Τα fighting είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια και θέλουν ναι. Πάρα πολύ χρόνο να αφιερώσετε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε σίγουρα, για αλλά... μένα παίξτε κάτι άλλο. Καλύτερα αν βαριέστε. Όχι, ναι, να αφιερώσετε όλο αυτό το χρόνο. Ξέρεις τι, είναι παιχνίδια που είναι λίγο πιο χαλαρό. Δηλαδή δεν σε περιορίζει το να κάτσεις να παίξεις π.χ. ένα τεράστιο παιχνίδι ή online. Δηλαδή ναι. Μπορείς να μπεις να παίξεις άμα θες και 10 λεπτά αυτό. Και να φύγεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν σε περιορίζει το να παίξεις ένα ματσάκι να ξεδώσει. Να συνεχίσει αυτό το γούσταρα στα beat'em up, στα fight. Ναι. Ωραία, λοιπόν, εγώ... Α, κάτι άλλο πολύ βασικό. Επειδή εγώ δεν το ξέρω και να πω την αλήθεια, δεν έκανα στο συγκεκριμένο κομμάτι έρευνα πριν ξεκινήσω το επεισόδιο. Mm. Το πρώτο fighting ποιο ήταν, παιδιά. Θυμάστε. Ξέρετε, έχετε δει κάτι. Το πρώτο διάσημο ήταν στο Street Fighter το 2. Τώρα από εκεί και πέρα ναι. Πίσω υπήρχαν και άλλα. Ενώ και τώρα... για πιο παλιές εποχές. Δηλαδή εγώ τώρα στο Atari, το box δεν μπορώ να το πω. Ο Άμστρα πρέπει να είχε κάποια ναι. Που έκανε και παρουσίαση τελευταία. Είχε ένα κουμφού. Ένα κουμφού θυμάμαι. Είχε μια, δύο, τρεις γραμμούλες με ένα ανθρωπάκι και χτύπαγε. Το box το θυμάσαι στο Atari που ήταν σαν δυο σίγμα και χτύπαγε τη μύτη.
Έτσι. Oh. Που έκανε μπαμ μπαμ και έπεφτε η ζωή. Δεν το θυμάμαι. Γιατί το θυμάμαι, δεν ξέρω εγώ αυτό. Αλλά γιατί ήταν τόσο απατηλό. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, η συνέχεια του επεισοδίου ποια είναι. Κοιτάμε λίγο αυτά τα παιχνίδια. Λίγο τώρα είναι σχετικό. Είναι 85 παιχνίδια. Θα κάνουμε ένα πέρασμα, να πούμε δύο κουβέντες. Εντάξει, σαν σειρές πιο πολύ. Ναι. Έτσι, ναι. Και μετά θα παίξουμε στην καμπίνα μέσα τη σπάνια τη Sega το Stan. Θα παίξουμε εκεί λίγο Mortal Kombat 2, 3, Virtual Fighter 2. Τι θέλετε να παίξουμε εκεί. Να το δούμε. Σκεφτούμε. Τρία πιστεύω καλύτερα από δύο. Ωραία. Έχω βέβαια και Super Nintendo αν θέλετε να παίξουμε και το Ultimate που έχω. Δεν έχω Street Fighter για το SNES δυστυχώς. Το έχω μόνο για Game Boy. Και μετά θα παίξουμε και εγώ ψήνομαι για όλη με τις Mortal Kombat 3, ψήνομαι άσχημα. Ωραία, ωραία, θα συνδέσουμε τότε Super Nintendo και μετά θα παίξουμε και λίγο σε Xbox One και PS4 χωρίς τώρα capture cards και αυτά, δεν τα συνδέω. Ρε πώς σήμερα, μην το ξεφτυλίσουμε όλη τη μέρα το επεισόδιο. Οπότε έχει ψωμάκι το επεισόδιο. Θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Πάμε λίγο να περάσουμε τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια, τον τραχανά, την πρίκα μας εδώ που έχουμε ανοίξει για να θυμηθείτε κάποια παιχνίδια που τυχόν έχετε ξεχάσει, να νοσταλγήσετε μαζί μας για να τα ξαναθυμηθείτε. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ παιδιά, τώρα θα κάνουμε ένα πέρασμα τα παιχνίδια που έχουμε φέρει εδώ. Τα περισσότερα δηλαδή τα έχει φέρει τώρα ο Γιάννης, ο Θάνος έχει φέρει κάποια παιχνίδια PS5 και τα υπόλοιπα που θα δείτε δηλαδή αρκετά είναι και PS4, σωστά. Είναι. Μακάρι να ήταν PS5. PS5, και τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από Game Boy. Λοιπόν, εδώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο εγώ το πήρα τότε όταν βγήκε. Δεν ξέρω γιατί δεν το είχα πάρει για Mega Drive και Super Nintendo. Το είχα πάρει 12.900, τόσο είχαν περίπου και για Mega Drive. Δεν ξέρω παιδιά γιατί το πήρα το Game Boy, μην με ρωτήσετε. Το μετάνιωσα μεν, αλλά μαζί του έπαιξα πάρα πολύ. Έδωσα πόνο με αυτό το παιχνίδι στο Game Boy. Μετά άλλο παιχνιδάκι που είχα πάρει μεταχειρισμένο ήταν το Street Fighter 2. Επειδή ήταν το αγαπημένο μου στα arcades. Δεν το έχω για το Super Nintendo. Δυστυχώς δεν το είχε κάποια από τα άλλα παιδιά να το έχουμε και αυτό εδώ να παίξουμε. Και επίσης ένα άλλο παιχνίδι που είχα πάρει μεταχειρισμένο όταν είχε βγει για το Super Nintendo ήταν το Killer Instinct. Έχω παίξει δηλαδή αρκετά και αυτό το παιχνιδάκι εδώ. Συνεχίζουμε σε 16-bit εποχή. Δεν έχουμε πάρα πολλά από Super Nintendo. Πρακτικά έχουμε φέρει ένα. Αυτό είναι διαμάντι. Ναι, είναι διαμάντι όμως, γιατί είχε μέσα και το CD μουσικής όσοι θυμάστε. Πολύ δυνατό παιχνίδι, το Killer Instinct. Πολλά μυστικά. Ακριβώς. Πολύ εντυπωσιακό. Τότε η Rare είχε πάρει και όλη την τεχνολογία, ναι, τα pre-render και του Donkey Kong. Και πολύ πρωτοπόρο για την εποχή. Ναι. Και εδώ ταυτόχρονα με αυτό να δείξουμε και το game πρώτο νούμερο 1, το οποίο παιδιά μου το έκανε δώρο στο κανάλι ο φίλος Θάνος εδώ σήμερα. Έτσι αυτό, και εγώ σ' αγαπάω, γι' αυτό και είσαι και εσύ εδώ σήμερα, έτσι να γουστάρουμε, να κάνουμε ψωδιάρα. Φοβερό donate, το ψάχνα πάρα πολύ καιρό και βλέπουμε ότι έχει το Killer Instinct παιδιά για εξώφυλλο. Και το game πρώτο 2 αν θυμάστε έχει και τους ηθοποιούς από το Mortal Kombat 2. Παρ' όλα αυτά όμως, μπράβο, ναι, επειδή το έχουμε εδώ εύκαιρα, να και το game πρώτο 2 με Mortal Kombat 3. Συγγνώμη. Και αυτό ο Γιάννης μου είχε κάνει ένα άλλο δώρο το καλοκαίρι, πέρσι. Μου έκανε αυτό εδώ το exclusive extra, δηλαδή περιοδικό του Games, το οποίο είναι για fighting games ξεκάθαρα και έχει όλα αυτά εδώ, τα παιχνίδια που βλέπετε. Fighting games ας πούμε, πολύ όμορφο. Και εγώ βρήκα από έναν άλλον φίλο πρόσφατα, από με έχει πιάσει τρέλα με τα περιοδικά, βρήκα και αυτό εδώ το ετήσιο του Game Pro, τόμο 1, που έχει μέσα αρκετά παιχνίδια και έχει και πάρα πολλά, όπως έχω ξεφυλίσει, tips από Mortal Kombat κτλ. Πάμε λίγο τώρα σε ένα άλλο παιχνίδι για Super Nintendo. Είναι το Ultimate Mortal Kombat που το έχω εγώ. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω, ο Θάνος νομίζω ότι είπε δήλωσε ότι θέλει να παίξουμε σε αυτό. Όχι, κοίτα, σε competitive είναι αρκετά καλό το λίγο. Είναι καλύτερο, σε έτσι. Σε τέτοιο επίπεδο. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είναι καλύτερο του Mega Drive, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι του Super Nintendo καλύτερη έκδοση. Νομίζω πάνω κάτω στα ίδια. Τα ίδια, ναι. Εδώ αμερικάνικο Mortal Kombat 2, το οποίο το έχω πάρει για να τρέξει σε 60Hz, να είναι λίγο πιο γρήγορο. Να ρωτήσω κάτι άμα ξέρεις. Για πες. Να ξέρεις ότι και η Ευρωπαϊκή τρέχει στα 60. Όντως, ναι, του ναι, δύο και συγκεκριμένα. Αν έχεις μονταρισμένο το Mega Drive σου τρέχει κανονικά και η Ευρωπαϊκή.
Γιατί το έχω κι εγώ. Ναι, ναι. Γιατί μας έφτιαξε ο ξαδερβούλης. Έτσι, έτσι. Ο Δημήτρης από 8 Pins. Ναι. Στο Mortal Kombat, στο Super NES είχαν αφαιρέσει το αίμα ή δεν θυμάμαι. Στο 2. Στο Mortal Kombat το 1. Και, νομίζω και στο 2. Στα υπόλοιπα συνέχεια κανονικά. Στο 2 δεν είναι απλά πράσινο το αίμα. Στο 2 είναι πράσινο στην Ιαπωνική έκδοση. Α, οκ. Ευρώπη είμαστε κομπλέ το ίδιο. Ευρώπη είμαστε κομπλέ, είναι κόκκινο. Έτσι. Virtual Fighter 2 παιχνιδάρα. Τότε θυμάμαι να το θέλω πάρα πολύ για το Mega Drive που είχα πάρει το 1996, αλλά δεν το είχα πάρει εν τέλει. Εντάξει. Βέβαια στην ουσία πιο πολύ Virtual Fighter 1 είναι, γιατί οι δύο παίχτες του 2 δεν υπάρχουν στην έκδοση του Okay. Mega Drive. Εγώ να σου πω ότι θέλω να πάρω την έκδοση 32EX, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβή και ακόμα εντάξει τώρα δεν την έχω πάρει. Να πω την αλήθεια. Δεν πολύ αξίζει γενικά. Δεν υπάρχει το 2. Ναι. 32EX. Primal Rage, παιδιά, εμένα να σας πω την αλήθεια, επειδή ήμουν φαν των δεινοσαύρων, μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή έβγαλε άπειρα ports για Jaguar CD, για 3DO, για CDI, για Saturn, PlayStation, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear, είναι πανικός. Ναι, από όσα έχω διαβάσει, καλύτερη έκδοση λένε ότι είναι ή του 3DO ή του Jaguar CD. Κοντράρεται. Και του Saturn. Αυτές οι τρεις. Όλα τα σκουπίδια είναι στην εποχή μιας, πολλά χωρίς, για κάποιο λόγο. Ισχύει. Αμερικάνικο Street Fighter, το Special Champion Edition, για Genesis, που το έχω δηλαδή κάποια χρόνια. Ωραίο παιχνιδάκι, γρήγορο κι αυτό. Ναι, ναι, πολύ καλό. Ναι. Γι' αυτό και όλο το πήρα, για να έχω και ένα Street Fighter 2 για Mega Drive ήθελα. Και εδώ ένα αγαπημένο παιχνίδι του Θάνου. Rise of the Robots, παιδιά. Φόβο, ναι, ισχύει. Εντάξει, το πήρα για να υπάρχει. Τότε θυμάμαι το εξώφυλλο είχε κάνει μεγάλο χαμό ότι θα ήταν ο Super Wow. Ναι, ναι, το εξώφυλλο προδιέθεται. Δεν έπαιξε η μπαλίτσα. Αλλά νομίζω ότι έχει πιάσει τιμές, παρόλο που είναι σαβούρα παιχνίδι, έχει πιάσει τιμές. Εντάξει. Ωραία, το έχετε πάντως για προσάναμα τώρα το χειμώνα. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Εδώ ένα παιχνίδι που έχω από τότε και το είχα κάνει και το καλοκαίρι με τον Γιάννη τον Αύγουστο, αφιέρωμα Retro Review, το Kasumi Ninja για Jaguar. Ένα κλόνο τότε Mortal Kombat 3. Μια τρολιά, αλλά ευχάριστη τρολιά. Είχε. Ναι, δηλαδή είναι από τα λίγα παιχνίδια που δείχνουν κάπως τις δυνατότητες του Jaguar. Όσοι έχετε Jaguar θα το ξέρετε, όσοι δεν το έχετε. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι, θα καταντήσω γραφικό. Οκ. Είναι το Mortal Kombat σε μπαμπάλι, τι ξέρω. Έτσι. Φεύγουμε το 64 γιατί είναι και το μοναδικό που έχω. Δεν έχω και τεράστια συλλογή για το 64. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι το οποίο το είχα πάρει τότε από το Software Center, το αγαπημένο μου μαγαζί εκείνης εποχής. 9 ευρώ κιόλας παρακαλώ. Και μου είχε πει ο γνωστός φίλος και συλλέκτης Παναγιώτης Αργεντέλης ότι είναι ένα από τα λίγο περίεργα παιχνιδάκια για το 64. Είχαμε βγάλει πολύ λίγα αντίτυπα, δεν πολύ βρίσκεται και είναι fighting όπως βλέπετε εδώ. Είναι κάπως λίγο αντιγραφή Power Rangers, VR Troopers, κάτι τέτοιο σε fighting. Είχα παίξει μαζί του τότε, δεν τρελάθηκα. Αυτό είναι 3D. 2D. 2D, 2D, ναι, ναι, ναι. Γιατί μοιάζει σαν ψευτο 3D. Ναι, εντάξει, έχει λίγο ένα rotating κάπως. 3D, ναι. 3D, ναι, μπράβο, 3D. Το βλέπω, εγώ το θυμάμαι σαν 2D, να πω την αλήθεια. Ναι. Όντως. Το είχα ξεχάσει, ας πω την αλήθεια. Θυμόμαι ότι ήταν λίγο δυσδιάστατο. Το έχω και αυτό από τότε. Εντάξει. Okay. Μετά πάμε PS1, παιδιά, εποχή. Λοιπόν, εδώ. Τώρα αυτό δεν θυμάμαι δικό μου, είναι δικό σου, Γιάννη. Δικό σου. Ναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι γιατί πολλά παιχνίδια τα έχουμε κοινά. Τώρα δεν ξέρω τι έχει φέρει εσύ. Soul Blade, λοιπόν. Α, όχι, εγώ το έχω για το Dreamcast, νομίζω. Να, Soul Calibur. Μπορεί, ναι, Soul Calibur, ναι. Εντάξει, παιχνίδι και αυτό. Πολύ αγαπητό, θρύλος της εποχής. Έτσι. Εδώ βλέπω ένα Ιαπωνέζικο σφραγισμένο. Ναι, βασικά δεν είναι σφραγισμένο. Όχι. Είναι. Α, το έχεις κάνει εσύ. Έτσι το είχα αγοράσει. Α, έτσι το έχεις αγοράσει. Αλλά ανοίγει, ξέρεις, είναι με το αυτοκόλλητο. Βασικά είναι το ίδιο παιχνίδι. Είσαι Αμερικάνικο ή σε Ιαπωνέζικο. Ιαπωνέζικο, ναι, ναι, ναι. Που είχε έναν έξτρα παίκτη κρυφό που δεν έβγαινε στην ευρωπαϊκή έκδοση και μια πίστα. Okay. Εντάξει, απλά γούσταρα το πήρες, να το πάρει. Ναι. Ναι. Γιατί εγώ σε κόπιες το παίζα Ιαπωνικό, κατάλαβες. Έτσι. Εδώ Jurassic Park Warpath, παιδιά, για όσοι δεν το θυμάστε. Εγώ το έπαιζα τότε σε κόπια, δικό μου αυτό το game. Είναι ένα fighting με τους αγαπημένους δεινόσαυρους. T-Rex τώρα εδώ, τρικεράτοπες. Διάλαγες και καλά το νησί, έτσι τριγύρω. Καταστροφή λίγο, κάποια έτσι περιβάλλοντα που σπάγανε κάπως. Εντάξει.
Ψήλω. Ναι, είχα παίξει αρκετά μαζί του, γιατί σου λέω είμαι fan του Jurassic Park. Αλλά εσάς, ας πούμε, που είστε πιο καλοί κριτές. Να διευκρινίσω λίγο ναι. κάτι, μια και δείχνουμε PlayStation 1. Ναι. Το μόνο κακό στο PlayStation 1 το ευρωπαϊκό ναι. είναι ότι όλα τα fighting τρέχουν ναι. στα 50 Hz. Ναι, ναι, ναι. Οπότε στην ουσία ήταν. Ήταν αργό, ε. Ήταν unplayable. Okay, ναι, okay. Αν ήθελες να μπεις ανταγωνιστικά. Ναι, κατάλαβα. Επόμενο παιχνίδι, Dead or Alive, το πρώτο υποθέτω. Ναι. Αυτό να πω για το ένα, ναι. ότι η έκδοση του PlayStation δεν ήταν η ίδια με τα arcades. Ήταν τελείως διαφορετικό, άλλες πίστες και ήταν το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή. Ναι. Ναι. Ήταν σαν το 1,2 ξέρω εγώ. Okay. Η καλύτερη έκδοση να ξέρεις είναι για το Saturn. Το Saturn, το Saturn, Saturn ήταν δηλαδή. Το arcade. Είχε άλλες πίστες, ίδιοι παίχτες βέβαια. Νομίζω ότι η Αγιάννε πρέπει να ήταν στο. Γιαγιά. Αγιάννε. Στο PlayStation 1. Εδώ τα Tekken 3, εντάξει, τα είπαμε παιδιά και πριν. Τι να πείτε για αυτό το παιχνίδι. Όσοι το έχετε ζήσει στην εποχή του, γνωρίζετε. Έκανε το Tekken στην κορυφή. Έκανε το μπαμ βασικά. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Πολύ αγαπημένο προσωπικά παιχνίδι. Tekken 3. Αυτό εδώ δεν το ξέρω. Star Creator είναι Capcom, έτσι ήταν στο διάστημα με σπαθιά. Δεν μου λέει τίποτα προσωπικά. Τίποτα. Ο χαρακτήρας αυτός νομίζω είναι στο Marvel vs. Capcom. Ναι, παιδιά, έχει μπει σε κάποιον. Ναι, ναι. Παιδιά δεν το θυμάμαι, ας πούμε, την αλήθεια πάνε και πολλά χρόνια. Όχι, εμένα ήταν αγαπημένο. Και η συνέχεια ήταν το Plasma Sword, έτσι που λίγοι το ξέρουν. Λίγοι το ξέρουν. Για Dreamcast. Ότι συνδέονται, ξέρεις, okay. γιατί άλλαξε το. Το όνομα. Σφραγισμένο, Γιάννη, να το δούμε σε λίγο. Rival Schools, που το θυμάμαι το Rival Schools, σε demo του PlayStation Magazine. Ωραίο και αυτό. Και δυστυχώς δεν βγήκε ποτέ επόμενο, έτσι. Δεν βγήκε στον Dreamcast αυτό. Θυμάμαι ότι είχε βγει στον Dreamcast. Σωστά, ναι, ναι. Project Justice ήταν. Πάλι άλλαξε Capcom. Είχε μια τρέλα να λέει. Άτομα, τι θυμούνται εδώ να πούμε, τι σα έχω φέρει σήμερα να πούμε. Το Bloody Roar, λάθος, δεν το έχεις, ε. Όχι, okay. Κάποια στιγμή θέλω να τα πιάσω και να τα βρω όλα. Tekken πρώτο, ένα. Ναι, Tekken ένα, ναι. Αυτό που λέγα, σάπιο. Σάπιο. Tekken. Είναι η ντροπή του Tekken για το δύο δεν έχουμε. Είναι τελείως unbalanced το ένα. Ναι. Που είναι και με την Ακρόπολη. Ναι, ναι, ναι. Όταν βγήκε το δύο, έλεγα ποιο είναι το Tekken, ποιο ήταν το ένα. Ξέρεις, σε τέτοια φάση ήμασταν τότε. Πού να περάσουμε, να πάμε λίγο Dreamcast. Πριν ναι. πάμε, ναι, πάμε μετά Dreamcast. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ τώρα. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, το Plasma Sword, το οποίο το έχει και Sealed. Υποθέτω το έχεις παίξει σε κόπιες τότε. Το δεύτερο και τελευταίο της σειράς, ναι. Ναι, δεν το έχω παίξει. Να... Capcom έχει εγκαταλείψει πολλές σειρές που δεν θα έπρεπε, γιατί η Capcom σήμερα κυριαρχεί, έτσι. Ναι. Εδώ ένα παιχνίδι το οποίο εγώ δεν ήθελα να το βγάλουμε, αλλά μου λέει ο Γιάννης είναι fighting. Δεν πιστεύω και το box και οι γίγαντες του Κάτς και αυτά στην κατηγορία fighting πάνε. Δηλαδή είναι της ίδιας. Ναι. Εντάξει, το έχω αυτό το παιχνίδι κάποια χρόνια. Δεν... Απλά το βρήκα μπροστά μου, το πήρα. Ναι, εγώ στις ταινίες καράτε που έχω βάλει και το Ρόκι, ας πούμε. Έτσι. Βάζω ένα και το αυτό. Αυτό, ναι, αυτό το παιχνίδι το γουστάρω πολύ. Το είχα σε κόπια και αυτό μετά το πήρα με τα γενέστερα και σε γνήσιο. Έχω παίξει αρκετά στο Dreamcast Virtual Fighter. Αυτό είχε κάνει την επανάστασή 3. Του όταν βγήκε στα arcades. Αλλά μέχρι να κυκλοφορεί σε κονσόλα είχαν βγει τόσο καλύτερα που. Πέρασε ξέρω, μετά ναι, λίγο αδιάφορο. Ήταν, ναι, δεν είχε πολύ. Στα περιοδικά δεν πολύ είχε, θυμάμαι, ναι. έτσι μεγάλο μπαμ. Εντάξει, Soul Calibur τώρα αυτό είναι δικό μου, δικό αυτό σου. Αυτό είναι Masterpiece, φίλε. Masterpiece, σωστό. Αυτό είναι αριστούργημα. Ναι. Είναι από τα δυνατά του Dreamcast, παιδιά. Αυτό εμένα μου έχει πέσει το σαγόνι προσωπικά. Βλέπετε και τις εικόνες πίσω, είναι εντυπωσιακό. Έκανε το Virtua Fighter να φαίνεται σκατοπέχνιδο, ας πούμε. Ναι. Tech Romancer, εντάξει. Γνωστό. Και αυτό σφραγισμένο, ρε θηρίο. Yeah. Α, πού τα έχει πάρει αυτά. Όσο ψάχνει, βρίσκει. Ναι, ναι, ισχύει. Αυτό είχε τη φάση που ήταν λίγο παραποίηση των κινούμενων σχέδιων. Δηλαδή είχε ένα που μοιάζει με Γκέτα Ρομπότ. Αλλά δεν ήταν Γκέτα Ρομπότ. Ένα που μοιάζει με Δούκα Φλιντ. Ξέρω εγώ, Γκρεντάιζερ. Αλλά δεν ήταν. Είχε κάνει. Με... Είχε ένα δικό του ύφος. Ναι, ναι. Ναι. Είχε κάνει ψηλοαντιγραφές των άνιμ που υπήρχαν με Μέκα και έκανε το δικό του. Και αυτό δεν ξέρω, Psychic μ' άρεσε, Force. Που υπήρχε και στο PlayStation 1, αυτό είναι το 2. Το ήξερα ότι υπήρχε, αλλά δεν το είχα παίξει ποτέ για ούτε, ούτε εγώ το έχω παίξει αυτό. Δεν είχε τα τρομερά γραφικά, αλλά είχε ωραίο παίξιμο, γιατί ήταν, ναι, ήταν μόνιμα στον αέρα, πετάγανε. Ήταν με την κίνηση και υπερδυνάμεις και τέτοια, σαν Dragon Ball. Ναι, 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 κατάλαβα.
Πάμε PS2, εποχή μετά, ναι, αφού το Dreamcast πρώτο της έκτης γενιάς. Λοιπόν, εδώ βλέπω πάλι ένα σφραγισμένο, του Γιάννη είναι αυτό, yeah. Virtual Fighter Evolution, 4. Αυτό ήταν το 4, είχε μια τάση, ξέρεις, με το Virtual Fighter να βγάζει πάντα 2. Ναι. Και αυτό το 4 είχε, το Evolution είχε 2 παίκτες έξτρα. Παραπάνω. Έχουν κάνει και το έχουν μπαλανσάρει αυτό κιόλας σε σχέση με το 4. Μάλιστα. Το έχουν κάνει αρκετά καλύτερο. Δηλαδή στην ουσία θα πρέπει να είναι 5. Εγώ θα το έλεγα 5, γιατί το 1 με το 2 έχει 2 παίχτες παραπάνω. Okay. Έτσι, οπότε γιατί να μην είναι κι αυτό. Αυτό νομίζω είναι δικό μου. Ναι. Αυτό φίλε να ξέρεις έχει βγει μόνο στο PlayStation 2. Δεν έχει βγει σε όλες τις κονσόλες. Όντως, δεν βγήκε ούτε Xbox και αυτά. Τίποτα πουθενά. Αλλά ήταν φοβερό. Αποκλειστικό και νομίζω είναι το πρώτο που έκανε να φτιάχνει χαρακτήρες. Τα προηγούμενα δεν το έκανε. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι. Το θυμάμαι αυτό. Και το έχω πάρει πολλά χρόνια βέβαια. Δεν το είχα από τότε. Αλλά ναι, τι να πει κανείς. Mortal Kombat εδώ, spin-off. Τι έχει να πει για αυτό το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι είναι το τελευταίο του PlayStation 2 που είχε όλους τους παίχτες. Νομίζω είχε κάνει ένα στυλάκι trilogy, Mortal Kombat trilogy. Ναι. Αυτό φιλαράκι το κατέβασα χθες. Όντως. Το έγραψα, ναι, γιατί είχε, έχει μέσα η Premium Edition, έχει ναι. Το Ultimate, το Mortal Kombat 3 για arcade. Έλα, ρε. Ναι, και το κατέβασα και το έπαιξα στο Play το 2 χθες συγκεκριμένα. Ωραίος. Shaolin Monks εδώ, καλό spin-off. Αυτό στην ουσία είναι beat em up. Προχωράς και βαράς, απλά ναι. Ανήκει στην κατηγορία Mortal ναι. Kombat. Ναι, όντως φαίνεται. Όπως ήταν και με τον Jax που είχε βγάλει. Και να πούμε ότι και σε αυτό μπορείς να ξεκλειδώσεις το Mortal Kombat 2, την arcade έκδοση. Έλα! Μέσα. Ωραίος, αυτό είναι. Εδώ τώρα... Αυτό ήταν ένα μπλέξιμο. Ήταν στη φάση Marvel vs Capcom και τα λοιπά. Ναι. Ξαφνικά έβγαλε ένα fighting jump που είχε λίγο απ' όλα. Δεν το έχω παίξει. Είχε λίγο Darkstalkers, λίγο... Α, και το Darkstalkers ήταν σαν σειρά που δεν αναφέραμε. Ναι, αλλά δεν έχουμε να δείξουμε. Και αυτό. Και αυτό χάθηκε, ναι. 2-3 έβγαλε και αυτό, δε. Ναι. Η Capcom έχει μια τάση να εγκαταλείπει τις σειρές της. Τόσες που έχει βγάλει. Καλά, ναι. Όσο για να κρατήσει. Tekken 4, εντάξει, τα είπαμε και πριν. Για μένα το απογοητευτικότερο. Και όμως ναι. Να ξέρεις ότι ήταν για την εποχή, δηλαδή θεωρούταν επαναστατικό. Πολύ γενναίοι. Εγώ το είχα σλομπάρει με το που. Γιατί ήταν και εποχή που νοικιάζαμε για να τα τεστάρουμε και όλα που έγινε το ντου με την ενοικίαση. Ναι. Και το νοικιάσα, είδα τον ξεφτυλισμό για μένα και τον παράτησα. Δεν μπήκα σε αυτό. Αλήθεια είναι ότι δεν πήγε καλά. Πολύ δηλαδή δεν το θέλανε. Αυτό. Τα έχω πάρει σε Platinum και το 4 και αυτό. Το 5 εδώ, παιδιά. Το 5 μου άρεσε λίγο πιο πολύ. Το 5 να ξέρεις ότι εκεί βασίστηκαν όλα τα επόμενα Tekken. Και το 6 και το 7 είναι βασισμένα πάνω στο 5. Okay. Εντάξει. Είχε την πλάκα του αυτό το παιχνίδι, το χάρηκα λίγο. Και το Tag Tournament, να πω την αλήθεια. Πιστεύω για μένα τα Tag Tournament είναι τα καλύτερα Tekken που μπορείς να έχεις. Έτσι πιστεύω. Είχε πολύ κόσμο μέσα. Να όλοι εδώ πάλι. Ωραίο. Πριν πάμε σε Xbox να δείξουμε λίγο και PSP, ένα έχει φέρει ο Γιάννης, Soul Calibur, το Broken Destiny. Ήταν αποκλειστικό και καλά στο... Στο PSP, ναι. Νομίζω ήταν περίοδο του 4, του Soul Calibur, ναι. Ή του 3. Ναι, που είχε μέσα και τον Κράτος. Ο, του 4, ναι. Ναι, και είχε βάλει και τον Κράτος, μόνο εδώ. Βασικά δυνατό. Έκανε ένα τέτοιο κόλπο τον Κράτος. Ο υπάρχει στο Mortal Kombat. Mortal Kombat, αυτό. Και μόνο στην έκδοση του PlayStation. Ναι, αφού είναι χαρακτήρα τη Sony. Έτσι. Έτσι. Και αυτό είναι ένα δικό μου PSP Fighting. Είχα δηλαδή και στο PSP ένα Fighting. Το Street Fighter Alpha Max 3. Πολύ ωραίο, πολύ γρήγορο, καταιγιστικό gameplay. Πολύ μου άρεσε δηλαδή αυτό το παιχνιδάκι για το PSP. Εντάξει, το έχω χαρεί αυτό. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν γρήγορα, είχαν φοβερά animation, μου άρεσαν πάρα πολύ. Πάμε σε Xbox 1. Δεν έχουμε πολλά πράγματα εδώ. Μόνο ο Γιάννης έχει φέρει το Dead or Alive. Έχω και τα άλλα από Dead or Alive. Τα έχω όλα, αλλά έφερα απλά αναφορικά το okay. Αυτό, που υποτίθεται είναι το 1. Ναι. Που είπαμε για το PlayStation. Έχει το 1 το arcade. Δηλαδή την έκδοση του Sega Saturn. Ναι. Και έχει και το 2. Την έκδοση του Dreamcast. Okay. Το έχω και εγώ αυτό. Ναι. Και εδώ έχω το Rocky εγώ που είναι δικό μου και ο Γιάννης επέμενε να το βγάλουμε γιατί είναι και αυτό ένα box όπως το άλλο του Dreamcast. Είναι fighting ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι θα το βάλεις, sport?
Ναι, εντάξει. Είναι, οκ. Okay, το βάλεις με το Pro Evolution. Είναι fighting. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει πάρει 9 στα 10. 9 στα 10. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Εμένα πάντως υπερβάλλουν. Δεν μου πολύ άρεσε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Έχεις φέρει και κάτι στο Wii, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ναι, στην ουσία αυτό δεν είναι fighting. Είναι adventure. Οκ, okay, απλά έτσι. Είναι στο brand. Ναι, το ναι. Franchise στο Soul Calibur. Όταν σε πιάνει μια πόρωση με το Soul Calibur, το παίρνεις και αυτό. Έτσι, έτσι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό στυλ. Okay. Τους χαρακτήρες, ναι. Αλλά σε άλλο πράγμα. Ωραία. Σαν το Mortal Kombat που είπαμε, το Shaolin Monks. Ναι, ναι. Κάτσε να περάσουμε σε κάποια πισάδικα δικά μου, που να τα πάω λίγο με τη σειρά. Τα έχω δείξει βέβαια στο επεισόδιο μου με τα Big Box PC Games που έχω. Όσοι δεν το έχετε δει, καλό είναι να το δείτε. Είναι η σύλλογή μου μικρή μεν, περίπου 30 παιχνίδια, αλλά Big Box. Street Fighter Zero. Το είχα πάρει τότε Windows 98 εποχή, θυμάμαι. Ήταν Windows 95 μεν, αλλά εγώ το είχα πάρει πιο φτηνά από Πασοτηρίου στην Στουρνάρη, το 99-2000. Φτηνά. Το οποίο θύμισε μου, πρέπει το Zero είναι το Alpha, αλλά πρέπει να είναι η αμερική. Τώρα ναι, έκδοση, ναι, δεν τα πολύ θυμάμαι τι έπαιζε, αλλά μετά, ας πούμε, όταν είχα αυτό που είπα για το PSP, το Alpha, το Alpha 3, είναι πολύ βασισμένο εδώ, δηλαδή. Έχει πολύ ομοιότητα, ας το πούμε, ναι, έτσι. Νομίζω ότι είναι το ίδιο παιχνίδι σε άλλη ονομασία. Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά είχα πάρει και το 2 και θυμάμαι το 2 το πήρα μια εβδομάδα μετά, γιατί το είδα σε περιοδικό που βγήκε της εποχής με κομπιούτερ και το διαφήμιζε ότι το έχει έκπτωση σε έκπτωση πάλι από Πασοτηρίου. Ναι. Ξανακατέβηκα πάλι το επόμενο Σάββατο με το λεωφορείο. Ναι, ναι, δηλαδή πολύ ωραίες εποχές τότε. Το οποίο είναι και το καλύτερο της σειράς, έτσι. Όντως. Καλά, θυμάμαι ένα πορώνο με τον Ακούμα πάρα πολύ εδώ. Τον Evil κιόλα Ακούμα. Το Σιν Ακούμα. Ναι, 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 ναι. Όπω το θα ξεχάσει. Πολύ ωραίες εποχές. 18 παίχτες μέσα. Πολύ ξύλο. Και πάμε λίγο και στην άλλη τη σειρά. Να τελειώσουμε με PC. Πάμε εδώ που το έχω και αυτό από τότε. Παιχνιδάρα. Ναι, με ελληνικά βιβλία της Midway. Midway. Sorry. Midway. Το Wii σκεφτόμουν μάλλον εγώ. Φεύγουν από εδώ μέσα οι εγγυήσεις να πούμε. Τι ωραίες εποχές ρε φίλε. Είχαν μέσα ψωμάκι. Τώρα τίποτα. Αυτό πρέπει να έρθει το βράδυ να στο κλέψω. Ο Γουστά, άμα θέλει να το παίξει, φίλε, στον δανείζω, εννοείται. Για μόνιμα. Α, το θέλει μόνιμα. Εντάξει, μπορεί να το ανταλλάξουμε μερικά δικά σου Mega CD που έχει παιχνίδια. Το ανταλλάσσουμε, άμα θες. Λοιπόν, όπα, το πάω ανάποδα. Mortal Kombat 3, και αυτό σε replay, δηλαδή σαν platinum σειρά τότε που βγαίνανε από κάποια παιχνίδια της GT Interactive και κάποιων άλλων εταιριών. Και αυτό το έχω πάρει από τότε, και αυτό από Πάπα Σωτηρίου. Βλέπουμε εδώ πίσω. Μου άρεσε αυτό. Γιατί φαινόταν πολύ πιο όμορφο από το Mega Drive που το έπαιζα. No. Οπότε ήταν φανερά οπτικά τουλάχιστον καλύτερο, αλλά με δυσκόλευε πάρα πολύ με το keyboard στο PC. Έτσι. Δεν έχεις χειριστήριο. Δεν είχα χειριστήριο για αυτά τα παιχνίδια, τα παίζα μαζοχιστικά. Πάντως στο PC τις παλιές εποχές μερικά παιχνίδια δεν δεχόντουσαν χειριστήριο. Δηλαδή είχε το ναι, αναλόγως, ναι. Μόνο με πληκτρολόγιο. Για αυτό τι έχετε να πείτε. Εντάξει, έχει βγει και σε PS1 και σε Saturn νομίζω. Έχει βγει μόνο για PlayStation 1. PlayStation 1, ναι, ναι. Στο Dreamcast έχει βγει το Gold. Στο 1 το θυμάμαι ότι έχει βγει το PS1. Το 4 έχει βγει μόνο στο PlayStation 1. Το Gold όμως ήταν σαν εξελιγμένη έκδοση του 4. Ναι, είχε κάποιους χαρακτήρες παραπάνω. Ναι. Και αυτό το έχω πάρει από τότε και αυτό Παπασωτηρίου. Αυτό δεν με τρέλανε, παιδιά. Δεν μου αρέσαν τα γραφικά γιατί ήταν από τα πρώτα 3D. Έκανε τη μετάβαση και δεν το είχε τότε. Μπράβο, μπράβο. Ναι, 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 ισχύει. Νομίζω ότι και η εταιρεία δεν το πήγε καλά. Δεν το χειρίστηκε, δεν μπορούσε να κάνει σωστό 3D. Ποιος ξέρει. Πάμε τώρα εδώ, σε αυτό που δεν μου άρεσε εμένα. Πάμε λίγο σε Saturn εποχή. Battle Arena, το Sidon του Γιάννη. Ultimate Revenge Attack βλέπω εδώ. Πολλοί παίχτες. Για να δούμε για λίγο εδώ πίσω τι γίνεται. Ήταν περίοδο του 3, το Sidon στο PlayStation 1, ναι. Το οποίο έχει και κάποιους έξτρα παίκτες εδώ πέρα. Με χάρτινο layout, ήταν τα πρώτα παιχνίδια του Dreamcast, του Dreamcast, λέει, του Saturn. Εγώ απλά δεν ασχολιάζω τα τέτοια παιχνίδια, καταλαβαίνετε όλοι τα συστήματα είναι αρνητικά. Κατάλαβα. Εδώ Virtual Fighter 1, 25.900 παρακαλώ. Η 76 ευρώ, όπα τι ανατίμηση από παλιό στόκ είναι αυτό. Πότε το πήρες αυτό, 76. Δεν είναι δικό μου, δικό σου είναι. Μην τα μπλέκεις. Α, εγώ ναι, δεν το έχω το ένα. Παιδιά, είναι τώρα τόσα πολλά παιχνίδια εδώ που έχουμε ξεχάσει ποιανού είναι και τι.
Τώρα θα φύγουμε. Εσύ έχεις το 2. Θα πάρουμε 10-10 ναι, ναι. Ο καθένας και θα φύγουμε. Παίζει να πάρω δικά σου παιχνίδια, εσύ να πάρεις δικά μου τώρα εδώ. Άντε να ξεχωρίσουμε πάλι εγώ τα πέντε παιχνίδια. Virtual Fighter 1, το έχω πάρει έτσι επειδή είναι leader τίτλος για το Saturn. Αυτό είναι δικό σου σίγουρα, δεν το έχω εγώ. Ultimate Mortal Kombat 3. Προσωπικά με είχε απογοητεύσει υπερβολικό loading. Ναι. Ναι, είχαν θέματα όλα τα Mortal Kombat στις κονσόλες αυτές. Δυστυχώς. Δεν το έχω παίξει στο Saturn. Καλύτερα να το παίξει σε Mega Drive, Super NES παρά στο Saturn. Ναι. Κόλλαγε πολύ στο loading και φόρτωμα και νομίζω ακόμα και όταν κέρδιζες και πήγε να κάνει ότι α, κέρδισα ξέρω εγώ και εκεί κόλλαγε. Ναι, έκανε ναι. Μια καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει το φόρτωμα. Fighters Megamix, αυτό συγκεκριμένα μου το έχει κάνει δώρο γενεθλίων πριν 2 χρόνια ο Γιάννης. Δεν είναι λόγια. Δεν πειράζει, είναι δώρο γενεθλίων. Ήταν γιατί δεν το χάρισες, δώρο γενεθλίων. Αυτό ήταν χάριστο για να. Virtual Fighter με Fighting Vipers. Ναι, 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 ισχύει. Είχε τους παίχτες μέσα και αυτό ήταν το αστείο. Και είχε πετάξει, ναι, ό,τι να είναι. Είχε βάλει Virtual Fighter Kids. Το αμάξι από τον Daytona USA. Ναι. Πού το πας. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Είχε βάλει τρολιές. Ναι, ναι, ναι. Exclusive του Saturn, exclusive for Sega Saturn. 2 φορές. Α, όχι, είναι σε άλλη γλώσσα, ρε. Εξκλουσίβο και εξκλουσιβιτέ. Λοιπόν, Fighters Megamix. Virtual Fighter 2, αυτό είναι δικό σου, ναι. Εντάξει. Αυτό θέλω να το πάρω, να το έχω δηλαδή. 1 και 2. Και βρίσκεται εύκολα, έχει κυκλοφορήσει ναι, ναι. Πολύ. Μα είναι το... είναι το best selling game του. Είναι φαυνερά πιο ανώτερο. Σαν το Σεγκαράλι, ας πούμε. Ψάχνει για φτηνό Σέγκα Σάτουρν και βρίσκει Σεγκαράλι. Και παίζει και με το Virtual Stick, ας πούμε. Ήταν συμβατό, ήταν δηλαδή για αυτό το στικάκι φτιαγμένο. Last Bronx, πολύ γνωστό παιχνίδι. Το είχα και σε αφήσει από το Game Pro ή από το Game στο δωμάτιό μου αυτό. Ναι. Σκέψου τότε. Εντάξει, ο Θάνος δεν ξέρω. Γιατί τότε δεν είχα PlayStation ακόμα. Ναι. Το βλέπα σαν το Soul Calibur του Saturn. Εντάξει, πολύ χειρότερο. Το έχεις από τότε, Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το είχα ευχαριστηθεί, δεν λέω. Είχε. Έτσι. Fighting, είχε τη μαγεία του. Fighting Vipers του Γιάννη. Λίγο άσχημα γραφικά. Αλλά... χοντροκομμένα, ναι, ναι, ναι. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια. Σπάγανε, δηλαδή, οι παίχτες μπορεί να βλέπεις να κόβονται κομμάτια από τη μούρη τους ή να εξαφανιζόταν εκεί σε κάτι τέτοιες φάσεις. Ναι. Δεν είχαν δουλέψει καλά. Παρ' όλα αυτά ήταν ωραίο. Και έσπαγε και η πανοπλία, ήταν το πρώτο που το κάνει. Μετά μου το πήρε το Soul Calibur και μου σπάει η πανοπλία. Γράφει Zengetron, τι ωραίο που είναι. Έχεις τρέλα, παιδί. Ό,τι βλέπω Zengetron μπήκα εγώ, μπαίνω. Πω, 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 πω. Αυτό μάλλον θα μείνει εδώ μετά, δεν ξέρω. αυτό το παιχνίδι, εντάξει, δεν το έχω παίξει, παιδιά, αλλά πιστεύω θα είναι για Saturn, θα είναι πολύ δυνατό, πολύ γρήγορο, Όχι. Εγώ πιστεύω ίδια έκδοση με τα υπόλοιπα. Φαίνεται πολύ όμορφο. Από πίσω τουλάχιστον να είναι τώρα. Στο PlayStation 1 η έκδοση Saturn είναι καλύτερη. Ναι. Φαίνεται πολύ όμορφο. Είναι Sega. Είναι Sega. Γράφει Sega είναι καλύτερο. Είναι Zengetron, έτσι. Πολύ ωραίο. Και για τελευταίο βλέπω έχεις και το μόνιμο της ταινίας στα μεγάλα τα box, τα Mega CD, τα παλιά τα box, τα αμερικάνικα. Είναι ευρωπαϊκό, έτσι, που κανονικά, αλλά πρέπει να είναι τα πρώτα. Ναι, έτσι η σκέψη ήταν τα cases των αμερικάνικων Sega CD, του Mega CD αντίστοιχο. Και Sega Saturn είναι έτσι. Και τα άλλο case του PlayStation 1 είναι έτσι. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τι λες για αυτό το παιχνίδι, δεν το έχω παίξει, καλό Γιάννη. Ψιλοφόλα, αλλά εντάξει. Δεν το θεωρώ εισάξιο. Είναι οι παίχτες, είναι μαγνητοσκο... είναι πραγματικοί ηθοποιοί. Ναι, το είδανε. Είναι βιντεοσκοπημένοι δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν και φωτογραφίες και βιντεάκια που έχουν γυρίσματα, ξέρω εγώ, για το παιχνίδι. Σε πράσινη οθόνη και τέτοια. Ωραία, και πάμε για τώρα. Για μένα απογοητευτική και ταινία, έτσι. Θεωρώ για μούτζες. Αλλά κάποιοι την λένε ωραία. Δεν ξέρω, είναι γούστα αυτά. Πάμε τώρα PS3. Πάμε PS3 γιατί είναι λίγα. Αυτό είναι PS3 εδώ. Όχι, okay. Xbox 360. Injustice Ultimate Edition. Εντάξει, okay, τα Injustice τι να πούμε. Δυνατά παιχνίδια. Αυτό το Mortal Kombat, ρε παιδιά, τι είναι. Το 9. Αυτό είναι το 9. Αυτό είναι το 9, ναι. Το πρώτο και μετά βγήκε το. Αυτό είναι δικό μου είναι αυτό. Όχι, νομίζω το φέρα εγώ αυτό. Δικός είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα πλέξουμε τα πούτια μας. Α, εγώ το είχα το 360. Αυτό είναι όταν έγινε το transition από 3D σε 2D ξανά. Εγώ νομίζω ότι ήταν κάτι σαν reboot. Όχι, επειδή όχι. Δεν έλεγε μόνο Mortal Kombat. Στην ουσία είναι και καλά το story της τριλογίας της πρώτης. Στο okay. Mortal Kombat 9. Ναι, κατάλαβα. Παίζει να είναι και λίγο reboot. Ουσιαστικά σαν σκέψη. Σαν ιστορία reboot είναι. Να, δηλαδή, αυτό. Ναι. Μάλιστα. Πάμε 360 τώρα και τελειώνουμε, παιδιά. Κρατηθείτε, δεν έχουμε πολλά ακόμα.
Ένα steelbook εδώ του Γιάννη, όμορφο, Soul Calibur 4. Που το 4 είχε ο το Yoda, ρε παιδιά. Ναι. Ο στο Yoda. 360 και το PlayStation είχε το Darth Vader. Ναι. Φοβερό. Εντάξει. Οπότε όλοι θα πάρουμε την έκδοση για το PlayStation. Έτσι. ναι, δυστυχώς. Injustice πάλι εδώ για 360, η ίδια έκδοση. Α, Xbox 1 τώρα εδώ. Ξέφυγε. Soul Calibur 1. Το οποίο είχε, η κάθε έκδοση είχε και το δικό της αποκλειστικό χαρακτήρα, έτσι. Ναι, όντως. Μπράβο. Ναι, εδώ είναι ο Spawn, ναι. Το GameCube είχε τον Link και το PlayStation είχε το Heihachi. Ισχύει, ναι, μπράβο. Αυτό το θυμάμαι τον Spawn. Εδώ τι βλέπω, τι γίνεται εδώ. Εντάξει, αυτό ήταν σαν WWE. Πώς λέγονται οι αποκλειστικά με γυναίκες. Τι γίνεται εδώ πίσω. Αυτό είναι μόνο γυναίκες. Δηλαδή είδαν από τον Dead or Alive την επιτυχία ότι αν θέλετε κομμενάκια. Α, ήταν αντιγραφή. Αυτό θα σας δώσουμε. Έπαιζε σαν κάτς. Okay. Γίγαντες του κάτς. Το Dead or Alive δεν είχε βγάλει και πάλι που ήταν μόνο εγκόμενες και παίζανε βόλεϊ. Ναι, στο νησί και είχε και άλλα αθλήματα. Τι παιχνιδάρα έχει και δεν το έχω. Τι ωραίο που είναι. Marvel vs. Capcom 3 θα μείνει εδώ αυτό. Εντάξει, γεια σας. Βλέπω τώρα τα γραφικά πίσω, είναι πορωτικό. Ναι, είναι πολύ όμορφο εδώ το παιχνίδι, ρε φίλε. Το έχω δει στο YouTube, δεν το έχω παίξει. Ρε Γιάννη, πω, τώρα με φόρος να το κάνω. Να το κατεβάσει στο PlayStation 4. Το είχα κατεβάσει νομίζω στα 5 ευρώ κάπου, το είχε βάλει προσφορά. Είναι ένα χάος γενικά να ξέρεις αυτό το παιχνίδι. Ναι. Θα κάνεις μέχρι 90 hit combo. Και με τους τρεις χαρακτήρες. Ξέψω να παίζει Iron Man αντίον Ryu. Λοιπόν, Dragon Ball έσχος, εντάξει. Όχι, φίλε, το συγκεκριμένο είναι σαν το καινούριο που έχουν βγάλει το Dragon Ball που είναι σαν 2D. Ναι. Αλλά σε τρισδιάστατο. Δεν είναι με σχέδια όπως το έχουν κάνει το καινούριο. Okay. Πιστεύω για Dragon Ball ότι είναι από τα πιο ωραία. Virtual Fighter 5, Sega. Στα 60 Hz κιόλας. Ναι, εντάξει, όταν αυτά ήταν όλα πλέον 60 Hz. Νομίζω χτύπαγε 60 Hz μόνιμα σε όλα τα παιχνίδια. Πολύ ωραίο. Προσωπικά τα καλύτερα Virtual Fighter για μένα. Έτσι. Εδώ. Έτσι. για την αλλαγή. Μάλιστα. Includes the Ultimate Warrior, Νάτος. Ο Mr. Perfect. Προσωπικά και αυτά είχαν τη φάση τους. Ήταν λίγο διαφορετικό, πιο πολύ λαβή. Ναι, γενικά. Αυτό είναι δικό μου. Ναι. Νομίζω, ναι. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Αυτό είναι η complete edition. Ναι. Το προηγούμενο ήταν το απλό. Γιατί θυμάμαι ότι το είχα κι εγώ, απλά δεν θυμάμαι σε ποιο μηχάνημα το είχα. Ναι. Μάλιστα. Και στην έκδοση του PlayStation είχε και τον Kratos. Ενώ το Xbox... Δεν είχε ποιο να έχει. Έχει το Freddy Krueger. Το έχει και το άλλο. Το Freddy Krueger το καινούριο του Revision, δεν έχει το παλιό του 90. Κατάλαβα. Από την ταινία λες τι κατάλαβα. Από την καινούργια ταινία. Ναι. Dead or Alive 4. Αυτό ήταν αποκλειστικό στο Xbox. Ναι. Δεν βγήκε ποτέ σε PlayStation. Νομίζω 3-4 βγήκαν αποκλειστικά στο Xbox. Mm-hmm. Είχε πάρει η Microsoft αγκαλιά. Δεν έβγαζε πια η Namco. Όπως και τα Ninja Gaiden. Ήταν μόνο... Facebreaker, άλλο box το αυτό. Ναι. Αυτό ήταν λίγο παραλλαγή του Ready to Rumble. Δηλαδή θυμίζει πολύ η Ready to Rumble από άλλη εταιρεία. Μακριά. Ωραία. Tekken Tag 2 για 360. Εδώ γίνεται. Προσωπικά το θεωρώ πολύ καλύτερο από το 7. Για μένα, έτσι. Έλα ρε, ο Θάνος τι λέει γι' αυτό. Ναι. Είναι το κορυφαίο fighting όλων των εποχών. Έλα ρε, τόσο πολύ. Tekken Tag 2, ναι, δεν συγκρίνεται. Δεν έχει αντίπαλο απλά. Έτσι. Έλα ρε, άμα το. Μ' αρέσει. Αλλά είναι και το πιο δύσκολο, έτσι. Δηλαδή δεν θες άπειρες ώρες. Super Street Fighter 4. Εντάξει, το κακό με τα Street Fighter είναι που το ξεζουμίζουν στις εκδόσεις, έτσι. Δηλαδή, νομίζω το 4 βγήκε σε 4 ή 5 εκδόσεις. Κοίταξε να δεις, η Capcom το κάνει αυτό από παλιά. Ναι, δηλαδή, ναι, αν ναι. βάλει Street Fighter 2, ναι. Street Fighter Champion Edition, Super Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo. Δηλαδή, το κάνει αυτό από πάντα. Ναι. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι πόνο. Δεν είναι πόνο. Ναι. Ω, και αυτό ωραίο.
Εντάξει, ήταν ωραίο αυτό. Αυτό είναι που σου έλεγα ότι υπάρχει ένα κενό σε νούμερα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι Mortal Kombat 8. Αλλά κάποιοι θεωρούν ότι καλύπτει αυτό το κενό. Ίσως είναι πριν το Injustice, ας πούμε. Ναι, η ιδέα ναι. Πριν το Injustice. Ισχύει. Ναι. Πολύ ωραίο φαίνεται. Χορταστικό βασικά. Θα έλεγα. Εντάξει, λίγους παίχτες. Κάτσε, δύο φορές. Το έχεις και εσύ και εγώ. Α, ναι, μάλλον το φέρα και εγώ. Το φέρε και ο Γιάννης. Τώρα ποιο είναι το πιανού, ε. Θα δείξει. Θα δείξει. Θα το ψάξουμε. Αν κάποιο δεν έχει manual, το δικό μου είναι με manual βάλος. Εντάξει. Λέμε τώρα, ούτε καν θυμάμαι. Κλεφτής! Αν έχει μέσα manual. Και τώρα πάμε λίγο σε Xbox One. Πάμε στην τελευταία, βασικά στην περασμένη γενιά. Εδώ έχω ένα steelbook. Από τον φίλο σου. Δεν ξέρω ποιο είναι, από σένα είναι. Mortal Kombat XL. Ναι, από το Βασίλη το παπά είναι αυτό, μου το είχε κάνει δώρο. Υπάρχει και σε βίντεο. Ναι, μου το είχε κάνει δώρο όταν του είχαμε δείξει τη Steelbook την Xbox One συλλογή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, για αυτό το δώρο, να είσαι καλά. Μαζί με κάτι άλλα Steelbooks κιόλα που μου είχε δώσει ο Βασίλη. Μετά πάμε. Α, στο Excel που μου το είχε κάνει αυτό το δώρο μια ξαδερφούλα μου, η Δανάη. Στα γενέθλιά μου, θυμάστε μου, ήταν το Fighters Megamix που είχε φέρει το Excel. Και πραγματικά είχα πορωθεί με το Excel επειδή είχε μέσα και τους χαρακτήρες. Jason Voorhees. Είχε και το Alien και το κυνηγό. Σωστά. Ναι, με είχε πορώσει πάρα πολύ που τους είχε μέσα αυτούς. Στο 11 δεν έχω πάρει Terminator και Robocop, να πω την αλήθεια. Αλλά θα το πάρω. Εντάξει, τα φωτοεξπάνσιο. Α, έχεις την πρώτη έκδοση. Ναι, ναι. Το Killer Instinct, το Definitive Edition. Ναι. Που το κάνουμε install αυτή τη στιγμή για να παίξουμε λίγο. Και ο Θάνος μου είπε ότι αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά εξελίσσεται από το 2013 μέχρι τώρα. Όχι μέχρι τώρα, μέχρι το 17 νομίζω. Α, οκ. Okay. Ναι. Βάζανε δηλαδή παίχτες συνέχεια. Βάζανε παίχτες, πίστες, ναι. Κατάλαβα. Και τα κάνανε σε σεζόν. Πρέπει να το τσιμπήσω, αυτό είναι του Γιάννη, αυτό το έχω εγώ. Και εδώ είχα παρωθεί τόσο πολύ με το Injustice που το πήρα σε δύο φορές και δύο διαφορετικά steelbooks. Κοίτα, όπως είπα, οπτικά είναι απίστευτο, εντάξει. Ένα εδώ. Αλλά. Και δεύτερο Legendary Edition που από εδώ το δαχτυλίδι δεν θέλω να το κάνω αυτού μου. Πραγματικά το Injustice με είχε πορώσει, βέβαια λείπει το νόμισμα. Αλλά έχει την κάρτα για το comic book. Πολύ ωραίο. Και μείνανε τα PS4, τα τελευταία. Εδώ Street Fighter, το επαιτειακό των 30 ετών. Αυτό τώρα... λες και δεν έχει βγάλει λίγα η Capcom επαιτειακά, έπρεπε να βγάλει άλλη μια συλλογή. Καλά, ναι, ναι. Εντάξει, πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι εκεί στην Capcom. Και παρόλο που λέμε ότι κάποια τα ξεζουμίζουν, έχει όλα αυτά. Τα αφήνει. Δηλαδή... Ναι, ναι. Έχει όλα αυτά μέσα που βλέπετε. Κάποια από αυτά παίζονται και online, όχι όλα. Α, πολύ καλό αυτό, σαν σκηνικό. Αυτό τώρα με πόρο ο Θάνος να το πάρω, το Street Fighter 5. Αυτό αγαπημένο με αυτή την εποχή, το παίζω φανατικά. Θέλω να το πάρω, να το δούμε άμα είναι και λίγο. Το οποίο το έχει ξεζουμίσει κάποιον όσο δεν φαντάζεσαι, έτσι, δηλαδή ναι. Έχει βγάλει Street Fighter, ξαναπλήρωσε με ναι, ναι. Okay. Mortal Kombat XL το φέρει ο Γιάννης, και αυτό το έχει για το PS4, εγώ το είχα για το Xbox One, ναι. Εδώ βλέπω, Mortal Kombat 11, το οποίο αυτό μου το έχει κάνει δώρο γενεθλίων ο φίλος Θάνος. Ο άλλος ο Θάνος, ο Άκουα. Ναι, δεν είναι και εδώ ο Θάνος σήμερα. Mortal Kombat. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Θέλω κάποια στιγμή να το κάνω αυτό το καινούριο το edition. Εγώ δεν το έχω παίξει καθόλου. Ναι, έλα. Να βγάλει την Ultimate, ξέρω εγώ. Και τώρα που βγήκε είναι ακριβό και τώρα περιμένω να πέσει η τιμή. Κατάλαβα. Και εδώ Dead or Alive 5 του Γιάννη. Αυτό το ωραίο ήταν ότι είχε βάλει και παίκτες Virtua Fighter. Okay. Βγήκαν ένα Mega Mix δικό του. Ναι, ναι. Και βλέπω έτσι και το 6. Ναι. Εδώ. Τέλεια. Αυτό είναι το τελευταίο, υποθέτω. Ναι, ναι. Το ωραίο στο 6 είναι πολύ ωραία γραφικά, αλλά πολύ λίγες πίστες. Καβάλω. Δηλαδή σε σχέση με το 5 παίζει να έχει και τις μισές, μπορεί και λιγότερες. Ναι, ναι. Δηλαδή και το εγκατέλειψε νωρίς. Εδώ βλέπω πάλι, εντάξει, και στο Injustice, το 2, ναι, σε απλό. Σε απλό. Okay. Θα δείξει και αυτό μία από τις edition που έβγαλε η Capcom. 5 Arcade. Κουράζει, λέμε. Α, ναι. Που ότι ήταν απλά έβγαλε μετά και κάποιους έξτρα παίκτες που είχε βγάλει για να τους κατεβάσεις. Απλά εδώ σου είχε και ένα, πώς το λένε, ένα χαρτάκι που σου λέει για download. Στην ουσία ήταν το ίδιο CD. Έτσι. Α, οκ. Okay. Mm. Ναι, κατάλαβα. Ακριβώς το ίδιο, όχι ανατύπωση. Και Soul Calibur 6. Ποιος είναι ο Witcher, ο Witcher. Να. Ναι.
Εντάξει, Fighters Mega Mix φάση και εδώ πάλι. Παρόλο που στο 4, όχι, στο 5 είχε βγάλει όλους τους βασικούς χαρακτήρες, τους είχε εξαφανίσει, είχε βάλει ότι και καλά πήγε η νέα γενιά, η επόμενη, εδώ επέστρεψε πάλι στους κλασικούς. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είδαμε 85 παιχνίδια παρέα. Πιστεύω ότι εννοείται ότι δεν είναι όλα. Ήταν όμως αρκετά σημαντικά παιχνίδια αυτά που σας δείξαμε. Σίγουρα υπάρχουν εννοείται κι άλλα που κάποια δεν έχουμε δυστυχώς, αλλά ήταν χορταστικά. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα μεγαλώσει κι άλλο. Και πάμε τώρα στο τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Gameplay που στη βιτρίνα με το Sega Stand να παίξουμε λίγο old school, κάποια Mortal Kombat και Super Street Fighter. Και μετά θα παίξουμε λίγο και σε PS4. Φύγαμε. Λοιπόν, τώρα βάλαμε Killer Instinct. Για αρχή θα παίξει ο Θάνος εναντίον του Γιάννη και ο νικητής με εμένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για κάντε τα κόλπα σας, τα συγχαρήματά σας. Όπου κορώνω με τη μουσική, ε. Λοιπόν, local play. Έτσι. Για να σας δω. Το ελέγχεις. Ναι. Ωραία. Τζέικο για Θάνο. Να πούμε ότι σε αυτή την τηλεόραση, σε αυτή την πηγή δεν με αφήνει να το βάλω σε game mode, οπότε θα έχουμε λίγο αργοπορία. Οκ. Φούλγκορ για Γιάννη. Λοιπόν. Πολύ εντυπωσιακό πάνω στο... Είναι, δεν ξέρω, το player selection μου άρεσε πιο πολύ από την Justice και από το θέμα. Ναι, είναι λίγο πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, να βάλω μια ωραία πιστούλα. Θα βάλω την αγαπημένη μου. Δώσε, δώσε. Κάτι λίγο στάρτη. Λοιπόν, η αγαπημένη μου είναι... Πού είναι? Του Thunder. Γεια σας, ωραία παίχτες. Μήπως θέλετε ζέσταμα. Τώρα πάει, γράφει. Ξεκινάμε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Ξεκινάμε, δεν έχει το να παίξει και δύο. Ναι, ναι. Βέβαια, έχω λίγο καιρό να το παίξω εγώ. Με την PlayStation. Εδώ βλέπουμε δύο παιχτρόνια τώρα των Fighting. Δώσε πόντα, δώσε! Κρατάει ο Γιάννης με 1%! Παλιά! Εντάξει, δεν πειράζει. Όπου πορωτικό. Είναι διασκέδαση που βλέπεις και τον άλλο ρε φίλε, ότι... Τώρα είναι λίγο πορωτικό έτσι, όπως το βλέπω τώρα σήμερα. Αν δεν είναι και ο αντίπαλος καλός, ναι. Τα μπουτόν σου έχουν πάρει φωτιά πίσω από την κάμερα. Γεια σας. Δύο αμίγκος. Δύο μηδένες Γιάννης. Και τώρα θα παίξει με το Θάνο. Ναι, ναι. Ωραία, τσόκελο. Λοιπόν, για πάμε να διαλέξω τώρα. Βασικά, στον λίγο, δείξω λίγο τις κινήσεις. Ενώ τα κουμπιά... Έλα τα achievement pops. Τα κουμπιά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, θες να πάμε γεμάτης, θα διαλέξω χαρακτήρα. Διαλέξω ένα που θέλω. Καλά, εγώ μία φορά έχω παίξει μόνο αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ είσαι 1, 2, 3 μπουνιές, 1, 2, 3 κλωτσιές και αυτό. Okay. Αυτές είναι οι δυνατές, ναι, ναι, τα φτεράκια. Πιο αδύναμη μεσαία. Η πιο αδύναμη είναι αυτή. Κλωτσιά, πιο αδύναμη μπουνιά. Ναι, και αυτές είναι οι μεσαίες. Okay. Για να δούμε. Και το άλλο είναι για τα κόμπο που κάνει τα συνεχόμενα. Τα πάνω είναι να κρατάς πατημένο προς τα μπροστά. Όταν σου κάνω κόμπο, αν μαντέψεις, μπορείς να πατήσεις ή τις δυνατές, κλωτσιά, μπουνιά μαζί, ναι, ή τις μεσαίες, ή τις χαμηλές, αν μαντέψεις ποιες χρησιμοποιώ εκείνη τη στιγμή. Okay. Θα μου σπάσεις το κόμπο. Λοιπόν, γιατί δεν μου τους δείχνει, τους κατεβάζει. Θέλει λίγο
Θέλει λίγο να σου φορτώσει. Α, οκ. Να τον αφήσει επάνω. Xbox τώρα, τι περιμένεις. Όχι, δεν περιμένεις. Είναι PC ρε, φίλε, τι περιμένεις. Το βάλαμε και τώρα το παιχνίδι, έχει κάνει και τώρα installation γι' αυτό. Έλα, πούντος. Εντάξει, θα σου έλεγα ότι το PlayStation δεν τα κάνει αυτά, αλλά τα κάνει μια χαρά. Και το PlayStation της καθυστερεί. Τέλος πάντων, πού είναι η όρτιση, ρε παιδιά. Νομίζω είναι... Όχι, πάνω είναι, πάνω. Πρώτη σειρά. Ωχ, κόμπο ασίς της Z. Ναι, θα λέω τι θα κάνω τώρα. Θα κάνω. Ρέτρο κοστούμ, βάλω αυτό. Όλα κάτι τούμπανα. Πίστα διάλεξε εσύ, Θάνο. Λοιπόν, να πάρουμε και να πάρουμε. Πάρουμε έτσι μια dark πίστα. Σκοτεινή. Εντάξει, μετά το επεισόδιο βλέπω να κάθομαι να παίζω το campaign του τουλάχιστον. Ξεκάθαρα. Έχει τέτοιο, σαν σκάλα που ανεβαίνεις και ξεκλειδώνεις πράγματα. Μπορείς να παίξεις αυτό. Ναι. Όχι το arcade. Okay. Η άμυα είναι το πίσω. Ναι. Okay. Το counter breaker, ελευθερίο. Α, μην είναι σίγουρα με το πίσω. Ή έχει κανένα άλλο. Με το πίσω, το πίσω. Έλα. Και ναι, εγώ δεν την έψαχνα ποτέ την άμυνα. Okay. Είναι πολύ βασική άμυνα, αλλά δεν θα. Πού θα, εγώ το κάνω αυτό. Όχι! Εσύ. Πώς τον λίγο φόρο να τα σάνει λίγο. Εντάξει, έκανα ένα γκραμ. Αφλησίαστος. Έλα ρε, αυτό θα δεις το πίσω. Νομίζω ότι κάνεις το break. Τον έχεις, τον έχεις, δώσε. Ναι. Ου, τι face ήταν αυτό. Νίξα, παιδιά, που σαν καταλάβατε. Ακόμα δεν έχει πεθάνει 10 φορές και να στηθείξα. Αυτό είναι το ultra, είναι το τελείωμα, ρε παιδί. Okay. Στο τέλος είναι σαν το μπουρτάλι του Killer Instinct και καλά αυτό. Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Και τώρα πάμε λίγο Injustice, παιδιά. Φύγαμε, ναι. Πάμε. Λοιπόν, και εδώ έχουμε βάλει Injustice 2 in Ultimate Edition που έχει όλους τους χαρακτήρες όπως βλέπετε. Μεγάλη τώρα. Τι θα πρωτοδιαλέξει από το παιχνίδι εδώ, με αυτό το ρόστερ. Λεωνάρντο βάλε. Θα πάρει τη χελονίτσα εδώ, Λεωνάρντο. Πού είναι η άλλη τρολιά. Πού είναι η άλλη. Θα τον σπαμάρουμε. Θα τον σπαμάρουμε τώρα λίγο. Λεωνάρντο, παιδιά. Και ο Λεωνάρντο κοιμότανε. Έχει κανονικό σου. Τον σπαμάραμε λίγο. Λεωνάρντο μου, δεν φαίνεσαι καλά τώρα. Εντάξει, θα είναι τα κουρίσει να πούμε. Όταν κοιμάται, κάτι να ξυπνάω. Πες για να τα κουρίσει. Δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, φύγαμε, Deadshot εναντίον Λεωνάρντο. Φύγαμε, ναι. Πάμε. Λεωνάρντο. Πιστούλα καμιά ωραία. Όχι, δεν ξέρω. Έτσι ρε φίλε, ακόμα να ξεκινήσαμε. Έτσι. Για πάμε. Πάμε εδώ στους ελεφαντές. Πάμε όπου θες. Πάμε εδώ. Γκορίλα City. Αχ, για να δούμε τι θυμάμαι τώρα εγώ από αυτό. Έχω να το παίξω από τότε που βγήκε. Ωχ, αρχίσαμε. Έλα. Ου, το ξέχασα αυτό. Αμάν. Κατά τα ranged. Πρέπει να σας φαμάρω τώρα.
τώρα. Αμάν. Αλλά πώς είστε ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Τέσσερις. Φουά. Εμπες δουλειά. Έβρασα. Πω μου πίτσα τώρα για την άω φίλε. Εντάξει δεν ξέρω γιατί δεν μου βγάλε special. Το ξόδεψε σε άλλη κίνηση. Λέει συμπάρα δεν την αφήνεις να γεμίσεις. Την ξοδεύεις σε άλλες κινήσεις. Να αυτή η κίνηση σου δεν θα είναι από την πάρα. Ναι, ναι. Θα κάνουμε ένα κόμπο. Έλα εδώ. Κάτι έκανες τώρα. Πήρα κατσίγμα. Όχι, δεν έκανε το πήρα αυτό γιατί είναι το προφίλ της. Δεν έκανε και πολλά αυτό. Εντάξει. Κάτι έκανα. Καλά τα πήγες. Καλά τα πήγες. Τα πήγες στο προ. Καλά μου. Λοιπόν, εγώ δεν θα παίξω το σνομπάρο. Πάμε σε επόμενο. Πάμε PS4. Λοιπόν, και τώρα είμαστε Street Fighter 5 με Collector's Edition, είπατε. Ξαναπλήρωσε με Edition. Τσάμι. Ωραία, για να σας δω. Για βάλε μια πιστούλα όποια σας. Αυτή είναι η πίστα του Ρίου. Ω, εντυπωσιακός. Αυτός είναι ο Μέιρ μου, εγώ παίζω πάντα με Μπάισο. Όντως. Ναι. Εγώ δεν παίζω εδώ, είσαι σε δύο. Τι γίνεται ρε φίλε, λες και πας σε αγώνες εκεί στην Ιαπωνία ή ξεκινάει ο αγώνας έτσι. Πάρε για τα διαφημιστικά σου. Ένα τα season pass, Sony φίλε. Sony, τι περιμένεις. Sony, ναι. Microsoft δεν έχει τελειά. Έτσι. Σφαλιάρες. Είναι ανελέκτος. Να πούμε ότι ο Θάνος έχει τον Bison και ο Γιάννης τον Ράιο. Έλα σπίτι σου φέρετε. Στα χιλιοστά. Είναι καλός. Τον Bison δεν μπορούσα να τον παίξει ποτέ. Ποιο είναι. Signature Kings, Kings του Ράιο. Πάρτε ένα παιχνίδι, ναι. Θα πάρω την Τζουλή. Πάρε την Τζουλή. Εγώ πάντως στο παλιό το παιχνίδι με την Τζουλή πολλές φορές νίκαρα κόσμο θυμάμαι στα arcades. Ήταν ευέλικτη, ήταν πολύ γρήγορη. Είναι και λίγο περίεργη όμως σκηνής, είναι σαν τον Γκάιλ, τα πίσω μπρος και τα... Εμένα ο αγαπημένος μου ήταν πάντα ο Ζάγνιεφ. Αργός, αλλά έτσι και σε κλείδωνε καλά. Παρμαρτή. Α, όχι. Οι άλλες είναι κλειδωμένες, επειδή δεν τις έχουμε πληρώσει. Άρα έχει πικάμι τα πάρω. Πονάτε να πάρω εγώ το ρίο.
Βέγκα, κλειδωμένο. Μπλάνκα. Βέγκα, όχι. Ο Μπλάνκα ναι, είναι κλειδωμένο. Έλεγα. Πολύ ανελέγκτο. Είναι προ. Πρόλαβα να καταπιώ λίγο το σάλιο μου. Έτσι. Τι κάνω αυτές τις μπανάνες και τα μπέργκερ, φίλε μου. Κάποια διαφήμιση θα κάνουμε με το καινούργιο αυτό. Round 1. Fight. Ο Γιάννης έχει την κάμη. Κάνε στο Ράιο. Θα κάνω σπικάζ όπως ο Γιάννης του Survivor. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να το πετύχει, αποφεύγει. Προσπαθεί όμως. Προσπαθεί. Ου, νοτσιά, ωραίο γραφικό. Ουπ, γκραμπ. Χάνω, χάσε και λίγο, ρε. Άσε λίγο το χειριστήριο, σαν να κάνουμε χακ, χακ στο χειριστήριο. Το χτύπησα, το χτύπησα. Εντάξει, ωραίο. Δεν το είχα ξαναδεί, παιδιά, εγώ αυτό. Δεν έπρεπε να λέω από αυτό. Νόμιζα ότι ήμουν στον αέρα και θα πέρασα από πάντα, αλλά... Ποτέ. Πολύ ωραίο. Εντάξει, σκληρός. Παιδιά, ποιος θέλει εδώ για το Θάνο να... Να του ξεκλειδώσει κανένα τρόφι, κανένα τέτοιο με πληρωμή σε PayPal, ο Φάνος, να βάλει τους άλλους παίκτες. Πάμε να δούμε ποιο βίντεο θα λάει, είπες. Πάμε Soul Calibur. Soul Calibur. Λοιπόν, εδώ βάλαμε Soul Calibur 6. Τον Θάνο τον έχουμε βάλει τιμωρία γιατί μας έχει τρελάνει. Όχι, κάτι λάθος πάτησα. Ναι, ναι, το start ήθελε. Ναι. Και παίζω τώρα εγώ με τον Γιάννη Soul Calibur. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τους παίχτες, γιατί δεν ξέρω. Καλά, το παιχνίδι το έχω ξαναπαίξει εγώ το μεταξύ. Οπότε... Θα σε πάω χαλαρά εγώ να το μάθεις. Ό,τι και να διαλέξω τώρα, οι παίχτες δεν μου λέει κανείς τίποτα, μόνο ο Σιμίτσου μου λέει κάτι. Ο Μιτσουρούγκι, σε ποιο ήταν ο Μιτσουρούγκι, ρε. Τον Γκέραλτ, το... Ναι, αυτόν θα πάρω μάλλον, εδώ ποιο είναι. Αυτός από πού ήταν. Από πού ήταν. Πρώτο ήταν, ναι. Αυτό είναι καινούριο. Ναι, δεν τον μπορούσα να πει. Ωραία, Witcher εγώ. Ότι μπορείς να βάλεις και τις μουσικές που θες σε κάθε πίστα. Okay. Μπορεί να είναι μια ωραία πίστα και να έχει μια μουσική μάπα. Ναι, ναι, ναι. Να βάλεις και μουσικές άκυρες εκτός παιχνιδιού. Α, όχι. Το Xbox το πρώτο το έκανα. Και στο Day and Dark το δύο μπορούσες να βάλεις και τις μουσικές ό,τι θες. Ο Γιάννης βλέπουμε για την κυρία αυτή που πες. Δεν τα είχα ψάξει. Λοιπόν, δες λίγο τα κουμπιά, δοκίμασέ τα. Τα δύο πάνω είναι... Η άμυνα είναι αυτό, το χ είναι η άμυνα. Ναι, ο κύκλος είναι κλωσιά. Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Όταν γεμίσει η μπάρα σου, το σούπερ είναι το ρο 2. Οπότε είναι αυτό θα κάνεις ακριβώς, ό,τι σούπερ. Οκ. Θα κάνεις το σούπερ με το γεμίσει η μπάρα. Πάμε. Ήρθα λίγο. Αυτό ξέρεις να κάνεις. Κατά τύχη το έκανα ρε, αφού ξέρεις τώρα ότι πατάω στην τύχη εδώ. Μόνο λαβή ξέρεις ρε. Δεν ξέρω φίλε.
Έλα τώρα. Πατάτε λάθος κουμπιά, πατάτε λάθος κουμπιά μαζί. Παρ' όλα αυτά δεν στο σε έφαγα με 2%. Ου, στα βυζάκια εκεί μέσα, στο σπαθί ακριβώς, στη φορίστρα. Α, τώρα μπορείς να κάνεις σούπερ. Σούπερμαν. Οπ, οπ, οπ. Θεαματικός αγώνας. Ου, το σπαθί του Zelda, του Link. Ου! Κάτσε και τη εσύ! Ναι! Πω πω, Γιάννη! Έλα, έλα και λίγο Θάνος. Θάνος με σέβε. Ο τιμωρημένος. Σωστά. Πάμε. Άντε, πάμε με τους ίδιους. Ό,τι είναι πιο γρήγορο. Πάμε, ναι, με τους ίδιους. Ερμάς. Για να δούμε. Θυμάμαι ότι παίζει λίγο σαν το Tekken αυτό. Ναι. Αν και έχω να το παίξω από πολύ παλιά. Το grab, εγώ έτοιμος. Ξέρεις, εντωμεταξύ θα λένε εσύ που λες ότι είναι σούπερ το Soul Calibur, έχασες. Εγώ. Όχι για μένα. Α, εγώ έχω να παίξω τον Dreamcast στη Soul Calibur. Που έλεγα τα αγαπημένα μου και τα λοιπά. Ναι. Λες να αρχίσω να στριμάρω σε όλο καλή πόλη στο Twitch. Και καλά και έτσι πάνω. Έχει πολύ ωραίο creation για χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί να φτιάξεις τάπερα. Ανάσα. Και το ωραίο είναι ότι μπορείς να δεις και τι έχουν φτιάξει και άλλοι. Ναι. Και να τους κατεβάσεις και να τους φτιάξεις εσύ. Ναι, να ναι. Πώς τους έφτιαξαν. Όχι, τι έγινε και οι δύο κάνανε σούπερ. Άλμα δεν έχει, στην ουσία με κινήσεις πάει. Άλμα δεν με... θα καταφέρει να κάνει, αυτό το λέω. Ναι. Δεν είναι σαν το Mortal Kombat που πατάς και πάνε και πηγαίνεις. Θα κατάφερε. Το παιχνίδι έχει cheat console hunter μέσα. Όχι, δεν μου αρέσει ο Witcher, γι' αυτό λέγει έτσι. Λοιπόν, παιδιά, είδαμε λίγο last gen καταστάσεις και το αφήνουμε για το τέλος καλύτερα λίγο το retro. Πάμε μέσα να παίξουμε λίγο Mega Drive και Super Nintendo. Φύγαμε. Λοιπόν, τώρα με το Θάνο εδώ, έχουμε έρθει και θα παίξουμε στην καμπινάρα την ιστορική του Μινιόν. Mortal Kombat 2 είπαμε να παίξουμε, Θάνο. Χαμός. Έχεις παίξει πολύ βαλιά που εκεί, έχεις πολύ καιρό να παίξεις. Mortal Kombat 2, φίλε, όσο καιρό και να κάνω να παίξω, δεν ξεχνιέται, είναι σαν το ποδήλατο. Πάλι θα χάσουμε λοιπόν. Πάμε, πάμε να φάμε σφαλιάρες. Θα φτιάξουμε εδώ options. Νομίζω όχι, καλά είμαστε. Ωραία. Να πάρεις. Πάμε. Ζαμπζίρο, ε. Πάρα εδώ το rival. Ναι. Σκορπιόν. Έτσι. Βέβαια να πω εγώ την αλήθεια μου, ότι αυτό το παιχνίδι το πήρα πρόσφατα και έχω να παίξω από το γυμνάσιο. Ω! Αρχίσαμε. Outstanding! Προσπαθώ να θυμηθώ μια κίνηση του Sub-Zero, το βασικό το πάγωμα, ούτε καν. Μήπως δεν θυμάσαι και Fatality. Εννοείται ότι θυμάμαι. Γλέντισμα.
Έλα, ένα γρήγορο το στιγμό, για. Αυτή δεν είναι η ζέλη. Α! Κάφιε! Πώς τι! Φάτο με! Ρανέ, να έχω ρίξει λίγο, λίγο πάγο, ρε παιδί μου, έτσι, για το καλό. Αχ, δεν έπιασε. Ξέρεις τι γίνεται. Το B δεν πατάει. Πατάει, το πατάς και θέλει πολύ πάθημα για να πιάσει. Okay. Δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο φαντάζομαι. Θες τη δεύτερη να την κάνουμε κοντά να φαίνεται τελείως το τέτοιο. Εντάξει, το XBC. Όχι, δεν το σταμάτησα. Θες να βάλουμε το 3 τώρα να αναπτύξουμε το Γιάννη το 3. Ό,τι θες. Το είσαι και το 3 για Mega Drive. Ναι, ναι. Ωραία. Και δεν θα ξεχάσουμε, παιδιά, να βγάλω το Mortal Kombat 3 που είχα στα Mega Drive. Οπότε τώρα θα παίξει λίγο ο Thanos με το Γιάννη Mortal Kombat 3. Λίγο ακόμα Mega Drive θέλουμε. Για να δούμε. Να δω κι εγώ τι θυμάμαι. Α, πρέπει να πατήσω το Start εγώ. Θυμάμαι γούστερα από τα ρομπότ. Αλλά πιο περισσότερο. Τα ρομπότ ουσιαστικά αντικατέστησαν τους Νίτζα. Να πάρω κανένα boss έτσι να κάνουμε λίγο εντύπωση. Πάρε την ποσίλα και να γίνει γαμός. Άμα πατήσει κάτω κάτω C, μιλάει. Είδες. Σαν ο κάτω. Τώρα όμως τελείωσε. Ο Smoke. Το χειριστήριο σου φταίει, φίλε. Α, είναι το άλλο. Πού είναι ο άλλος? Stealth. Ναι, νομίζω κάποιος έμπαινε, ναι. Smoke. Ήταν το πιο εύκολο boss fight ever, ξέρει. Βασικά κακός, δεν ξέρω τις χειμίες του ποτέ αυτού, ναι. Παίζει με έναν παίχτη που δεν βλέπει ο Γιάννης. Έλα, βρήκα κίνηση. Εντάξει. Ωραία. Παίξτε, παίξτε ένα. Τώρα πάμε να πάρω παίχτη. Τώρα όχι, πώς δεν έκανες αγωγές. Τώρα το έχεις κανονικά. Παίξτε ένα πιο γνωστό παίχτη λίγο. Πάρε κανένα Raiden. Raiden δεν υπάρχει. Όχι, ο Raiden δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Λιου Κάνγκ. Ωραία. Πάρω καμπάλ. Πάρε το Γιάννη το κλουβί. Δεν υπάρχει. Ούτε αυτός υπάρχει, ρε γάμο του. Σα αφήσαν όλους απ' έξω. Θυμάστε, παιδιά, όταν είχε βγει το Mega Drive το 2 με αυτό σαν εξώφυλλο που είχε το παιχνίδι μέσα, τη γαμάτο ήταν με Mortal Kombat 3. Γιάννη, γίνε δράκος. Ναι, ναι, τώρα, ξένα και φωτιές. Σε πόσα αυτό ήταν. Κοίτα, τώρα αν έπιανα πρώτη φορά αυτό το fighting, θα έλεγα εντάξει, μου αρέσει τα fighting. Έτσι όπως με έχει ξεφτυλίσει. Ναι. Έλα, εντάξει, η signature κίνηση από Liu Kang. Δεν θυμάμαι fatality, ρε γαμώτα αυτό. Να πάμε άλλο ένα για να κάνουμε και ένα fatality. Πάμε. Τώρα παίξεις εσύ. Όχι, δεν παίζω. Παίξεις εσύ, εγώ τραβάω. Λοιπόν, θα πάρω πάλι smoke και θα δυνάξουμε τον κόσμο όλο. Οκ. Το θυμάσαι? Ναι, ναι, το θυμάμαι. Άρα, Mega Drive. Έτσι. Τρελές εικόνες αυτές, φίλε. Πολύ dark αυτή η έκδοση του Mega Drive. Η Σόνια Ελεπίδα. Μεταφράσεις Αλμανάκο 1993-94. Κιόλας, τι, Flawless. Κάτι δεν πάει καλά. Χίμαρος ο Θάνος. Λοιπόν, πάμε πάνω τώρα. Ου,
ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Έκανε αλλαγή στο επίπεδα το Mortal Kombat. Oh. Άντε, γεια. Έλα, εντάξει, πολύ μπόμπα. Και τώρα, παιδιά, πάμε λίγο Super Nintendo Killer Instinct. Ναι, πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε στην επόμενη οθόνη. Έχουμε συνδέσει Super Nintendo, RGB καλώδιο και εδώ κλασικά. Γιάννης Μεθάνο σε Mortal Kombat Ultimate. Να πάρουμε το... Α, ναι, τέτοια αυτό το... Αν βάλεις αυτό δύο φορές και στα δύο χειριστήρια απενεργοποιείται τον blog. Πρόσεχε, σ' αγαπώ. Θέλω σχόλια των τηλεθεατών σχετικά με τις εκδόσεις σε Mega Drive, τώρα το 2 και εδώ το 3 κλπ. Μας έβιασε τώρα το σκάρ του κάτι καθαρίου από πίσω. Θα φτιάξω τώρα. Τι έγινε? Τελείωσες. Έχει τόσο πολύ φίλε που είναι χαραγμένο στο μυαλό μου όλα. Μάλιστα, χάτε, πάμε και ένα εγώ έτσι ξεφτύλιο. Δεν θέλω τώρα πάλι με τον πιο παίχτη. Πάμε λίγο έτσι για πλάκα πάλι. Μπορώ να σου πω για ένα special κόλπο πίσω-πίσω τετράγωνο. Τετράγωνο ύψιλο βασικά στο Super Nintendo. Φαντάς και τεράγωνος. Με σκεφτάς παρανόφλουγα, κλασικά. Όχι, πάλι το σκάρ. Πρέπει να σηκώσει το σκάρ, δεν πάνω. Αν το βρω. Εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν. Ωραία, ωραία. Γαμώτο. Άρε, πού στη δεν βγήκε το παντάλι. Οπότε τώρα πάμε και ένα τελευταίο Killer Instinct να κλείσουμε σημερινό επεισόδιο. Ναι, για πάμε. Λοιπόν, Killer Instinct SNES με τις μουσικάρες. Θέλω να πάρω τον Riptor. Riptor. Πάμε πάλι για το θέατρο του παραλόγου. Παραδόξως αυτό το παιχνίδι λέγανε ότι δεν μπορούσαν να το βγάλουν στο 64 και καλά, ότι λόγω τεχνικής άποψης, και το βγάλανε τέλει για Super Nintendo. Ναι. Τι έγινε? Α, εντάξει, έκανα και εγώ κάτι. Κάτσε να κάνω Super Nintendo. Κοντά είσαι, το έχεις, το έχεις. Εσχώς. Τι είναι αυτό το υπερκόμπο, φίλε. Ας το λίγο με ένα σάμι. Τίποτα. Εντάξει, Rage Quit, πάω το SNES τώρα εδώ, μετά από τα εισιτήρια. Αυτό που λέγαμε. Ευχαριστώ, Θάνο. Κάτσε πέρα λίγο να τον πάω κι εγώ. Ελά, Γιάννη, εντάξει και εσύ. Αφθαδιάζει γι' αυτό, ξέρεις. Αφθαδιάζει. Να ακούσουμε και τις υπερμουσικές που δεν ακούσαμε πριν. Σαν να ακούγεται τώρα από βόθρο κάποιος να μιλάει από την ουρά. Θυμάμαι το Ultra του Glacius στο εγγραφό το. Πάρω λίγο, αντί να πάρω λίγο Fulgor. Fulgor, Ender!
σούμε νίτσα τώρα στο τζάκ. Εμετός. Αυτό είναι το fatality του Βίλερ. Κάτι αντίστοιχο. Δεν μ' αρέσουν τα fighting. Δεν θέλω να ξαναπαίξω ποτέ. Έλα, αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο μας, φίλε μου. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος αυτού του μεγάλου επεισοδίου, αυτού του αφιερώματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Θάνο και τον φίλο Γιάννη που ήρθανε, που κάναμε μια κουβέντα, που είπαμε κάποια πράγματα για τα fighting games, για κάποιες σειρές. Σίγουρα υπήρχαν κι άλλα να πούμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το επεισόδιο αυτό θα γίνει 5-6 ώρες. 5 μέρες βασικά. 5 μέρες. Και έχουμε πολλή δουλειά όλοι μας. Αυτό. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω όσοι δεν ξέρετε κάτι να μάθατε, που αυτός είναι και ο σκοπός πάντα των επεισοδίων μου. Άλλος ένας σκοπός είναι πάντα να θυμηθείτε κάποια πράγματα που βλέπετε και να θυμηθείτε από παλιά που τα είχατε ξεγράψει από τις μνήμες σας και να γουστάρετε, να νοσταλγείτε παρέα με εμάς. Περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω. Ποια παιχνίδια fighting αρέσανε και σε εσάς. Αν υπάρχει κάποιος αντίπαλος για το Θάνο, θα οργανώσουμε κάνα τουρνουά, τίποτα. Βασικά έχω πει ότι όταν ανοίξει επιτέλους αυτό το COVID και δίνει συνάντηση που θέλω στο Superfly Café στο Βαγκράτη, τότε μήπως καταφέρω και φέρω αυτό το πράγμα εδώ με Mega Drive πάνω και Superfly, ξέρω εγώ τι. Θα δούμε, μπορεί να κάνουμε κάποια άλλη πατέντα και να είναι και ο Θάνος, όποιος θέλει να κάνει challenge. Ναι, για να παίξουμε ένα τουρνουά και εκεί, να έρχετε εσείς, ο κόσμος, να γουστάρουμε όλη παρέα. Και δώρο ένα πληκτρολόγιο. Δώρο ένα πληκτρολόγιο. Ένα mouse. Ο Γιάννης κέρδισε αυτό σήμερα, επειδή έχασε από το Θάνο πολλές φορές. Το χαμένοι παίρνουν εδώ, δεν ξέρεις. Ένα παιδιακό Xbox, Street Fighter 4. Ευχαριστώ πολύ, ναι, θα συνεχίσω να κάνω για πάντα. Ο Θάνος κέρδισε ένα κασετάκι Lose Sonic 3. Ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ fighting. Και εσύ ένα μότο εύσημοτό από Γερμανία, μηχανούβια. Το βάλουμε έτσι και λίγο να φαίνουμε λίγο σαν πώς θα λέμε. Τον έμεινε έτσι λίγο ράπερς. Λοιπόν, link κάτω στην περιγραφή για το... Link κάτω στην περιγραφή. Ναι, εδώ ο Λεωνάρντο που τις έφαγε πριν. Ο Λεωνάρντος Παύλα Πιτσίνης, το επίθετό του. Λοιπόν, αυτό, σίγουρα θα δείτε και άλλα επεισόδια στο μέλλον. Πάλι και με Γιάννη, πάλι και με Θάνο, ότι σας άρεσε έτσι κάποια επεισόδια να κάνουμε να γουστάρουμε. Και με fighting games αλλά και όχι. Περιμένω το subscribe σας στους νέους φίλους του καναλιού και εννοείται όσοι είστε παλιοί δεν κάνετε κάτι τώρα, δουλειά τους έτσι τώρα. Έτσι και τα λέμε σύντομα, θέλετε να πείτε κάτι παιδες. Εντάξει, να μας πούνε άμα τους αλλάξαμε λίγο τη γνώμη. Εντάξει, και λέει τώρα αρχίζουν και γράφουν στο marketplace, θέλουμε εκεί λέει, έτσι λέω χαϊπαριστικά. Όχι, εννοείται ότι μετά από κάθε επεισόδιο δεν μπορεί κάτι να θυμηθεί ο άλλος και να γουστάρει, να δεν το πάρει, δεν είναι κακό, εννοείται. Λοιπόν, αυτά παιδιά, γουστάρω εδώ τη φάση που ήρθατε. Να είστε καλά, πέστε τους δύο. Μέχρι το επόμενο. Μέχρι το επόμενο, τα λέμε σύντομα. Bye guys.